Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φωτσκόρχο, πινοκαψούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχολογωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα, γιάχνουμε να κάνουμε κλειστή στην στενοχώρια, να περάσουμε πάρα κοντά πόδες με λαγωνές και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά ζουμουσάδα! Ελάτε, ελάτε πουλάκια μου! Κοπιάστε, κοπιάστε, καμ του δόθε! Καμ του δόθε, ελάτε στην παρέα μας, ελάτε στην τρελοπαρέα του ζουμουσού! Ελάτε γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα, έχουμε και σήμερα να κληρώσουμε ωραία πράγματα. Έχω Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα που ήρθε εδώ και είναι ο κονσολιέρης μας, γεμάτος ενέργεια, γεμάτος πάθος και τερέλα. Ελάτε πουλάκια μου. Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Και τώρα τι κάμομαι χωρίς ΠΑΟΚ το Σαββατοκυριακό. Καλά που υπάρχει και το YouTube. Καλά που υπάρχουν και τα βιντεάκια. Καλά που υπάρχουν και αυτά που τραβήξαμε με το κινητό μας. Σκεφτείτε λίγο, οι παλαιοί έβλεπαν κάτι και τέλος. Έπρεπε να το αποτυπώσουν στο σκληρό δίσκο του μυαλού και της καρδιάς, που βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να σβηστεί ποτέ, παρά μόνο σε περίπτωση, ξέρω εγώ, να πούμε, αμνησίας ή σε περίπτωση Αλτσχάιμερ. Έβλεπα λοιπόν τη φάση και δεν υπήρχε περίπτωση μετά στην αρχή ούτε καν στην τηλεόραση να το ξαναδούν. Και εννοείται δεν υπήρχε περίπτωση. Πάμε σπίτι να το δούμε μέσα από το κινητό μας, μέσα από το διαδίκτυο, και έτσι χανόταν η φάση. Πού είναι η φάση που ο Καψής προσπαθεί να παγιδεύσει κάνοντας βουτιά με αυτοθυσία τον Κούδα? Λέω εγώ μία φάση που μου ήρθε τώρα, που είναι μια φωτογραφία ρε παιδί μου, αποτυπωμένη, γιατί του Γκουερίνο στο Κάγκελο με την ΑΕΚ υπάρχει βιντεάκι. Κι ας υπάρχει ένα μικρό σημείο που χάνεται εκεί στο φάουλ, αλλά υπάρχει βιντεάκι. Και λες αυτοί τα βλέπανε και τέλος. Μετά τα λέγανε ο ένας τον άλλον. Στο σύνδεσμο, στο καφενείο, στο σπίτι, και τι έκανε ο Μπακετουσκάη, μια τρίπλα καταπληκτική. Να στην περιγράψω, λέει, την τρίπλα πώς την έκανε. Και αυτό ήταν. Τώρα μπαίνω και βλέπω, ας πούμε, την κολάρα του Βιερίνια μέσα στον Πανετολικό. Έτσι, το φάουλ με τον Αστέρα Τρίπολης. Βλέπω τις κολάρες του Μπίσες. Ρε παιδί μου, είναι πολύ σημαντικό που έχεις να δώσεις τροφή εκεί που νιώθεις την έλλειψη. Τροφή στο μυαλό, στην ψυχούλα. Νταμπλούχος. Το λέμε συνέχεια, υπάρχει μία πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια από αρκετούς ανθρώπους που είναι απέναντι στην ομάδα να... Εντάξει, παιδιά, δεν... Οκ. Εντάξει, πάμε στα επόμενα και... Όχι. Ναι, πάμε στα επόμενα. Καταρχήν, εμείς θα πούμε πότε θα πάμε στα επόμενα. Και έχουμε πάει ήδη στα επόμενα. Ήδη γίνονται κινήσεις. Ήδη. Αλλά δεν θα μας πείτε εσείς πόσο θα πανηγυρίσουμε και για πόσο καιρό θα λέμε γι' αυτό. Γιατί αυτό που πέτυχε ο Πανθεσσαλονίκης, ο Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, δεν το έχετε πετύχει ποτέ και δεν θα το πετύχετε. Το ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Σε επαγγελματικές συνθήκες, έτσι. Αλλά βλέπεις. Τώρα τι κυριαρχεί, φέρνει ο Χαύρος τον Βαλμπουενά. Κανένας τους δεν λέει ότι πηγαίνει στα 35. Σκεφτείτε ο Ιβάν να έλεγε φέρνω για την επίδεση έναν που είναι 34 στα 35. Πώς τον είπε ο στρατηγός Μάκης, έναν ζουμπαδιάρι, είπε για το Δωμάζο. Έναν ζουμπαδιάρι που είναι 1 και 15 με τα χέρια στην ανάταση πάνω σε ψυγείο, με λάσπη στα παπούτσια και με κοθόρνους από αρχαία τραγωδία, τον φέρνουν αυτόν και τον παρουσιάζουν, δείτε πώς, τα μέσα τους. Έναν που ήταν μπλεγμένο σε σεξ tape και εκβιασμούς με τον Μπεντζεμά και τους υπόλοιπους. Έναν που όταν είχε έρθει στη Μύκονο είχε κάνει όργια. Αυτόν τώρα προσέξτε. Αυτό είναι. Κατάλαβες. Ελάτε στην παρέα μας γιατί. Καταρχήν παραλάβαμε χθες τις φανέλες που έχετε κερδίσει τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή και από το Club Ανόβερο, και τους ευχαριστούμε πολύ, και από το Club Ζάμπια,
που κληρώσαμε από το Ρετούς για την Αγγελική και την ευχαριστούμε πολύ για την ευγενική προσφορά. Και παραλάβαμε, γιατί εκεί που πήγα να παραλάβω τις φανέλες, τσουπ, να και ο Τάσος από το Κλαπ Λαχαναγοράς. Κωστή, λέει, τις είδες τις φανέλες μας συλλεκτικές για το double. Τις είδες? Λέω, αδερφέ, κοσμήματα. Περίμενε να σου φέρω μία, λέει. Να στην κάνω δώρο. Όχι, δεν θα μου φέρεις μία. Θα μου φέρεις μία συν πέντε. Είπα στον Τάσο και βέβαια, όπως πάντα, τα παιδιά από το κλαπ, όπως πάντα, πάρε να κληρώσεις τον κόσμο. Άρα σήμερα κληρώνουμε πέντε υπέροχα τισέρτ από το κλαπ Λαχανογοράς. Πίσω έχει έναν μεγάλο λευκό πύργο, το κύπελο του πρωταθλήματος και το κύπελο του κυπέλου. Τα δύο τρόπαια με έναν υπέροχο αετό, καταπληκτικό. Αυτό που έχουν αποτυπώσει στη στάμπα, double, πέντε τέτοια t-shirt κληρώνουμε σήμερα από το Club Λαχανογοράς και τους ευχαριστούμε. Όσοι έχετε κερδίσει τις προηγούμενες μέρες t-shirt από το Ανόβερο και από το Club Ζάμπια, έρχεστε σήμερα μετά τις 9.30 να παραλάβετε τις φανέλες σας. Εντάξει, εντάξει. Δεν έχω πει καθόλου χορηγούς, μπήκα φορτσάτος γιατί αργήσαμε για να μπούμε σήμερα. Θυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα με Whirlpool, κορυφαία μάρκα, η έκτη συλλεκτρικές συσκευές και πλυντήρια και ψυγεία και τα πάντα όλα. Εννοείται ότι στο Αιγαίον θα βρείτε το πιο φρέσκο ψάρι που κυκλοφορεί στην πιάτσα και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66. Σας τα καθαρίζουν από λέπια, από εντόστια και έρχονται έτοιμα στο σπίτι. Πεντανόστιμα, πεντακάθαρα, η οικογένεια Ιωαννίδη έχει φτιάξει μαγαζάρες. Νικολαίδης, αρτοζαχαροπλαστεία, Καραολού και Δημητρίου 237 και 163, παγωτάρες με εκπληκτικές γεύσεις που θα βρείτε μόνο εκεί. Πεντανόστιμα πράγματα. Και φυσικά, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900. Τηλεφωνήστε, ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα προπαρασκευαστικά μαθήματα για την 5η και 6η τάξη δημοτικού, αν είναι τα παιδιά σας. Και 29 Μαΐου υπάρχει και μια ειδική ημερίδα, μια ειδική βραδιά ενημέρωσης στο Γκέτε, στη Βασιλίση Όλγας 66. Για το, θα σας ενημερώσουν πώς τα παιδιά σας θα ετοιμαστούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε αυτό το σχολείο, το καταπληκτικό, που έχει βγάλει ανθρώπους πολύ σημαντικούς. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Αλήθεια σας λέω. Μετά είναι αλήθεια, λέει, πήγε στο γερμανικό. Αλήθεια πήγα, παιδιά. Ψέματα, άλλος ήταν. Εμείς ήμασταν. Εμείς γυρίσαμε τότε από τη Γερμανία, μισά ελληνικά, μισά γερμανικά, και μας έγραψε ο πατερούλης στο γερμανικό. Και ζήσαμε καταπληκτικά πράγματα. Φοβερές εγκαταστάσεις, δεν χρειάζεται να λέω. 475-900, τα υπόλοιπα εκεί, σε ένα δίγλωσσο υπέροχο σχολείο. Ευχαριστούμε τον Ευγένη Σάκχοφ, αυτό τον αθόρυβο, τίμιο τύπο από την Ουκρανία, που όσες φορές του ζητήθηκε ήταν εκεί. Ένας παίκτης που δεν ξεσήκωσε ποτέ θύελα ενθουσιασμού. Ένας παίκτης που τουλάχιστον το πρώτο 1,5 χρόνο ήταν χαρακτηριστικός για το πού πάω με το Σάκχοφ και να κάνω τι. Δεν θέλω να ξεχνάτε τώρα. Έτσι, γιατί είδα χθες πάλι, γιατί φεύγει και τέτοια. Οι ίδιοι που πιθανόν να αφόριζαν και να έλεγαν είναι αργός, είναι άμπαλος, τη βρίσκει με το καλάμι, τώρα πιθανόν οι ίδιοι να κάνουν μανούρα γιατί φεύγει ο Σάκχοφ και τέτοια. Στο ερώτημα γιατί φεύγει ο Σάκχοφ θα σας απαντήσω με μία απλή πρόταση. Για να έρθει ένας πολύ καλύτερος. Όταν με το τελείωμα της περσινής χρονιάς είπαμε ότι πρέπει τώρα να έρθουν πρωτοκλασάτοι και να ανέβουμε επίπεδο για να πάμε, μπαίνουμε σε ένα κόλπο που λέγεται Champions League, που χρειάζονται άλλου είδους ποδοσφαιριστές, πιο ταχείς, πιο ταχυδυναμικοί, για να μπούμε έτσι, όχι ότι μπήκαμε, για να μπούμε εκεί. Και για το Σάκχοφ ισχύουν από μέρος μου, εγώ προσωπικά λέω, ρε παιδί μου, τη δική μου άποψη λέω, αν συμφωνούμε καλώς, αν διαφωνούμε πάλι καλώς, γιατί και αυτό είναι υγεία. Το να έχουμε διαφορετικές απόψεις, να τις υπερασπιζόμαστε, και επίσης αυτός που κάθεται πίσω από το μικρόφωνο να μην λέει εγώ θα σας πω, και να θεωρεί ότι η δική του αυτή είναι μεγαλύτερη από των άλλων, και δεν εννοώ την άποψη, αυτό που σκεφτήκατε, εννοώ
Γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία. Εγώ που είμαι πίσω από το μικρόφωνο, εγώ είμαι ο μαμάω και δέρνω, εγώ θα σας επιβάλλω αυτό που θέλω εγώ, η δική μου άποψη, εγώ. Λέμε λοιπόν αυτό που πιστεύουμε. Ότι όπως και στην περίπτωση του Βαρέλα, θεωρώ ότι κανένας δεν πρέπει να πει κακή κουβέντα για το παλικάρι αυτό. Ήδη κάποιοι που γράψαν άσχημα πράγματα για τον Βαρέλα τους απάντησε στο διαδίκτυο, έβαλε μια φάση που έχει βάλει το κεφάλι του στα πόδια του Λιβάγια και έγραψε: εκεί που κάποιοι βάζουν το πόδι, ορισμένοι βάζουν το κεφάλι. Μη μιλάτε για το χαρακτήρα μου. Σας το είπα. Δεν μπορεί κανένας να του πει τίποτα. Έκανε ένεση για να παίξει με βγαλμένο το χέρι στον τελικό. Δεν είναι έντιμο από μέρους μας, επειδή έφυγε, να βγάζουμε κακία ή να προσπαθούμε να μειώσουμε αυτά που προσέφεραν αυτοί οι παίκτες. Δείχνουμε ότι έχουμε αγκυλώσεις, κολλήματα. Δεν πρέπει. Λέω εγώ, ρε παιδί μου, τώρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει εκεί πέρα έξω. Αλλά λέω, σε ευχαριστούμε, εκτιμούμε αυτά που έδωσες. Φυσικά δεν τα έδωσε τζάμπα για την ψυχή της γιαγιά σου. Ναι, σε ευχαριστούμε, δεν θα σε ξεχάσουμε για αυτά που προσέφερες. Αποτελείς ένα σημαντικό μέρος αυτής της τρίχρονης εκπληκτικής πορείας που κορυφώθηκε με το double και το αίτητο το πρωτάθλημα. Βεβαίως, με δύο double, ναι. Αλλά, τέλος, προχώρα. Εσύ θα χάσεις, αυτά που έζησες εδώ δεν τα ζεις πουθενά, αφού βάζεις το χρήμα πάνω από την οικογένεια, από αυτό που έχεις δημιουργήσει κτλ. Δικαίωμά σου. Όχι όμως να μπαίνουμε να βρίζουμε ή κτλ. Παιδιά, νομίζω είμαι ξεκάθαρος. Το ίδιο πράγμα λοιπόν νιώθω ότι πρέπει να γίνει και με τον Ευγένη. Σε ευχαριστούμε. Μην τρελαθούμε τώρα. Δεν θέλω δηλαδή να κλάψουμε για το Σάχοβ. Το ξαναλέω. Όποτε μπήκε, πολύτιμος. Ναι, βεβαίως. Φιλότιμος. Βεβαίως. Έντιμος. Σε όλα του. Ναι. Να τρέξει, να μαρκάρει ένα ψηλό κορμί με σημαντικά γκολ σε κάποιους αγώνες που δεν το περιμέναμε. Ναι, όχι όμως ρε παιδιά, μαύρες πλερέζες και για το Σάχοβ, συγγνώμη δηλαδή. Όπως επίσης κάτι που είπαμε πριν φύγουν ο Βαρέλα και ο Σάχοβ. Με αυτά τα παιδιά δεθήκαμε, τους έχουμε στο μυαλό μας σαν μέλη ενός συνόλου πάρα πολύ σημαντικού, ιστορικού, ναι. Δεν θα πρέπει όμως να σκεφτούμε μόνο συναισθηματικά ότι με αυτούς το πήραμε, α τώρα αυτούς κρατάμε. Δεν πάμε για άλλους. Όχι. Κρατάει η ομάδα αυτούς που πραγματικά θέλει και πρέπει. Θέλετε τώρα να σας πω. Δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα. Τον Μπίσεσβαρ τον κράτησε, τον Κρέσπο τον κράτησε, τον Βιερίνια τον κράτησε, ο Μάτος είναι εδώ, ο Πασχαλάκης είναι εδώ. Δηλαδή αυτούς που θέλει πραγματικά τους κρατάει. Και δεν λέω ότι το Βαρέλα δεν τον ήθελε. Φυσικά και τον ήθελε. Αλλά αποφάσισε να πάει εκεί που για να πας σε πληρώνουν διπλάσια και τριπλάσια λεφτά για να πας να ζήσεις σε ένα τέτοιο πράγμα, σε μια κόλαση από κλιματολογικής άποψης, σε ένα χρυσό κλουβί, όπως είχα πει και για τον Πρίγιοβιτς. Το ότι πας εκεί και έχει 55 βαθμούς ας πούμε έξω και ότι η γυναίκα σου δεν μπορεί να φορέσει εκεί φούστα, δεν μπορεί να οδηγήσει ή δεν μπορεί να κάνει μπάνιο, αυτό το πληρώνουν, το ότι φεύγεις από μια ελεύθερη κοινωνία, από ένα παράδεισο κλιματολογικό, ψυχολογικό, κοινωνικό, αυτά εδώ είναι μαγεία το μέρος. Μαγεία. Το ότι σου λένε λοιπόν έλα να ζεις σε μια τέτοια κοινωνία, στο πληρώνουν παραπάνω. Όπως όταν πάνε παίξ να παίξουν στη Ρωσία ή στην Ουκρανία, που ξέρεις ότι 8 η ώρα το βράδυ βγαίνει ο Μιχαήλ Στρογκόφ να βγάλει βόλτα τους λύκους και ότι για να βρεις το πουλάκι σου ψάχνεις ένα 25 λεπτό με GPS όταν είναι να πας προς νερού σου από το κρύο. Και βγαίνεις έξω και παγώνει το δάκρυ σου. Σκέφτεσαι τη Χαλκιδική και την παραλία στη Θεσσαλονίκη, σκέφτεσαι τα μεγαλεία. Και όπως φεύγει το δάκρυ και φεύγει με το που κάνει έτσι και φεύγει από το εσωτερικό του ματιού, έρχεται και στο ύψος του ρουθουνιού, έρχεται και γίνεται ένα μικρό αγαλματάκι. Ωπ, τι έγινε ρε γίγαντα, τι κόσμο είναι αυτό που έβγαλε η Σβαρόφσκι η Ρουφιάνα? Δεν είναι Σβαρόφσκι, είναι τα δάκρυά μου που παγώνουν, λέει. Είναι ο κακός του James Bond.
Και αυτός έτσι είχε φύγει από τον ΠΑΟΚ και πήγε να παίξει εκεί. Πρώτος ξάδερφος του Τσιακόφ από το σόι της μάνας του. Έτσι λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Ευγένη. Και τα παιδιά αυτά προφανώς ένιωσαν ότι πρέπει να ζητήσουν την Άρτα, τα Γιάννενα και όλες τις λίμνες. Οκ. Αφού εσύ αποτιμάς έτσι, εντάξει. Στην ευχή του Θεού θα τους θυμόμαστε, θα καταλάβουν από πού φεύγουν. Θα καταλάβουν από πού φεύγουν, είναι βέβαιο. Δείτε λίγο πως κάθε τόσο τσουπ ο Πρίγιοβιτς. Ανάρτηση. Τσουπ βιντεάκια. Τσουπ. Οκ. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα. Κάνεις επιλογές. Κάνεις επιλογές. Εφόσον λοιπόν επιλέγεις αυτό, με γεια σου, με χαρά σου. Με μεγάλη χαρά είδαμε την επιστροφή του Αντρέ στο αεροδρόμιο. Σου ευχόμαστε γρήγορα να είσαι σιδερένιος. Τεράστια η προσωπικότητά σου, τεράστια η σφραγίδα σου σε αυτό το double, σε αυτά τα double, και άσε τους άλλους να σκούζουν. Περιμένω να δω αντιδράσεις από τους πάρα πολύ ευαισθητοποιημένους σε δηλώσεις προπονητών και παραγόντων, μεγαλοδημοσιογράφους και όχι μόνο, μετά το ρατσιστικό παραλήρημα του Μελισανίδη για τους Ρουμάνους. Είναι οι ίδιοι που ξεσκίζανε τον Λουτσέσκο όταν έλεγε για κλέφτες, όταν έλεγε για δηλώσεις άλλες, και τον περνούσανε γενναίες 14, τον Λουτσέσκου. Είναι οι ίδιοι που ξεσκίσανε τον Ιβάν Σαββίδη. Τώρα που άλλος είπε ότι αυτοί είναι κλέφτες, έχουν ντοκτορά στο κλέψιμο, έχουν ντοκτορά στην κλεψιά οι Ρουμάνοι, και είναι γεμάτες οι φυλακές με Ρουμάνους. Προφανώς 100% το σχόλιο πήγαινε στον Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν είδα να κουνιέται φίλο να πούνε τι είναι αυτά. Έναν ολόκληρο λαό έγινε θέμα στη Ρουμανία. Συγγνώμη κιόλας, δεν ξέρω να σε έχουν πληροφορήσει. Δεν είναι όλοι οι Ρουμάνοι κλέφτες. Εκτός κι αν νιώθεις ότι έκλεψε την παράσταση ο Λουτσέσκου. Ότι σας έκλεψε το πρωτάθλημα με την ομαδάρα που έφτιαξε. Αλλά από χθες κοκοκό, Μιμίκος και Βοκτάς. Πουθενά δεν είδα να πούνε τι είναι αυτά και ρατσιστικά. Μόλις ο άλλος είπε ότι αυτά δεν γίνονται ούτε στην ναζιστική Γερμανία, τον πιάσανε και τον κάναν φίλο και φτερό. Που είπε τι, οι κλεψιές που είναι πιασμένα όλα, που είναι στημένα τα δικαστήρια, οι αποφάσεις. Αυτό είπε. Τον ξεσκίσανε, τον ξεκολιάσανε. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν μπορώ να μην το πω. Και τώρα. Τώρα είστε κουκουβάγια από το βιβλίο του οργανισμού. Πουθενά. Καμία αναφορά χθες. Δεν το σκεπάστηκε. Κάποιοι μάλιστα στην απομαγνητοφώνηση ρεπόρτερ ΣΑΕΚ το αποσιώπησαν. Μετά βγήκε ο τύπε έτσι. Το παρουσίασαν ότι αυτοί είναι, λέει, έχουν ντοκτορά στην κλεψιά. Είπε για τον ΠΑΟΚ, είπε για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Που έχει πάρει τι τα τελευταία 50 χρόνια και πώς τον έχουν κλέψει. Δεν πειράζει. Πονάς αγόρι μου, θα πονάς. Ο άλλος βγήκε και δήλωσε. Με πειράζει, λέει, που με λένε χοντρό. Καταρχήν, Βαγγέλη, να σου πούμε κάτι. Και εμείς έχουμε κιλά. Δεν είναι ότι έχεις πυκνό μαλλί και σου είπαν καραφλό. Δεν είναι ότι είσαι 1,95 και σε είπαν κοντό. Σε είπαν χοντρό. Δεν είναι κακό. Και εμείς χοντροί είμαστε. Ζήσε με αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει το «με πειράζει που με λένε χοντρό, δεν με πειράζει που με λένε ναρκέμπορα». Δεν γνωρίζω αν έχει υποθεί έτσι ακριβώς η δήλωση στον Τράγκα. Αλλά ας σταθούμε σε αυτό. «Με πειράζει που με λένε χοντρό». Εμείς με αγάπη έχει πει, όπως έχει πει στο παρελθόν, ο μεγάλος Οβελίξ, που είναι, θεωρώ εγώ, και από τους δυο γονείς του Έλληνας, έτσι, ο Οβελίξ, και μάλιστα, για να το προχωρήσω, προέρχεται το όνομά του από τον Οβελία. Να είστε λίγο προχωρημένοι, να σκέφτεστε λίγο αλλιώς. Ο Οβελίξ, λοιπόν, που τα τσάκιζε τα αγριογούρουνα, 2-2, μου έχει μείνει η σκηνή που πάντα είναι το αγριογούρουνο, ολόκληρο το αγριογούρουνο στο πιάτο. Έλεγε τι, όταν του λέγανε είσαι χοντρός,
Δεν είμαι χοντρός, είμαι χαμηλοστήθης. Άρα λοιπόν, Βαγγέλη, να ξέρουμε να μην λέμε ότι είσαι χοντρός, να λέμε ότι είσαι χαμηλοστήθης. Εγώ έχω κι άλλα επιχειρήματα να σου πω, αν θέλεις. Ότι τα μεγάλα εργαλεία θέλουν μεγάλα υπόστεγα, αν αυτό σε παρηγορεί. Ή ότι μεγάλα από, κάτω από μεγάλα βράχια κρύβονται μεγάλα φίδια. Έχω πολλά να σου πω. Ότι είναι εγκλωβισμένο ύψος. Ελπίζουμε να στέγνωσε το δάκρυ του Μποτία. Και τώρα, 2 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, να κάνεις μια καλή ομάδα και να προσπαθείς του χρόνου να φτάσεις στο μεγάλο ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω ότι τα λέμε αυτά. Τα λέγαμε πριν μερικά χρόνια. Θα μας έλεγαν, σας αμόλυσαν ή τους ξεφύγατε. Έτσι όμορφα και ωραία. Δεν ξεχνάμε, γιατί έτσι θέλω να πάω στο διάλειμμα, ότι μεσάνυχτα, σαν χθες, προς σήμερα δηλαδή, 23 προς 24, κάπου εκεί στο γύρισμα της μέρας, έφυγε ένας άνθρωπος που τον υπεραγαπούσα και ήταν αμοιβαία τα αισθήματα, και μιλάω για τον τεράστιο, για τον ανυπέρβλητο και αξέχαστο αλυσμόνητο Παναγιώτη Ποικιλίδη. Όσοι είχαν γνωρίσει τον Παναγιώτη ξέρουν ότι όσο εμφάνιση φόβου είχε, να το πω έτσι, τον έβλεπες και πραγματικά ήταν ένα θηρίο, πλάτες, ανάστημα, ήταν ένα πλάσμα που το έβλεπες και ψάρωνες. Τόσο ψυχή καλού ανθρώπου είχε, τόσο πολύ λάτρευε τον ΠΑΟΚ, τόσο πολύ αγχωνόταν για τον ΠΑΟΚ, και χάσαμε έναν άνθρωπο που δεν αντικαταστάθηκε. Κανένας άνθρωπος δεν αντικαθίσταται στις καρδιές μας σαν πρόσωπο, σαν φιγούρα, αλλά και σαν θέση στον ΠΑΟΚ δεν βρέθηκε άλλος Ποικιλίδης. Θυμάμαι που μου περιέγραφε πως έβαζε πραγματικά το σώμα του για να προστατέψει τους παίκτες από μπουκάλια που πετούσαν, από αναπτήρες που πετούσαν στο Καραϊσκάκι, στη Λεωφόρο, στο Άκα, οπουδήποτε. Έβαζε πραγματικά τα στήθη του μπροστά για την ομάδα. Άλλο ένα εκλεκτό μέλος του Σούφου Παραδείσου. Δεν ξεχνάμε τον Παναγιώτη, τον αναφέρουμε κάθε τόσο. Και τα άξια παιδιά που έβγαλε, και η κυρία Ρίτσα που έμεινε πίσω και παλεύει. Εγώ έχω να θυμηθώ υπέροχα πράγματα από τον Παναγιώτη Ποικιλίδη, εκεί που είναι, να μας βλέπει και να μας ακούει από ψηλά. Έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Να ξαναπώ ότι σήμερα κληρώνουμε εκπληκτικά τη ΣΕΡΤ από το Κλαπ Λαχαναγοράς, Double 2019, με λευκό πύργο, με δικέβαλους αετούς, με τα τρόπαια πίσω, ένα εκπληκτικό, ένα πολύ όμορφο μπλουζάκι. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε, 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 διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι, 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 έτσι. Δώσ' το στον κόσμο, δώσ' το στον κόσμο. Οπτικά Μανολόπουλος, κορυφαίος στα γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακούς επαφής, 3 γενιές, Παναγίτη Τσαντάρη 22, αυτός. Εδώ είμαστε, μπήκαμε με αχπαστό. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, 10 Ιουνίου, ανήμερα στα γενέθλιά μας, ανήμερα τον γενεθλίο μας λοιπόν, στον καταπληκτικό Όμιλο, στο πιο όμορφο μπαρ ρέστοραν της πόλης που ανοίγει τις πόρτες του για μας, γύρω στις 9 θα είμαστε εκεί με τους φίλους μας, με τα ζουμουσάκια, για να γιορτάσουμε 20 χρόνια αθλητήριος, 20 χρόνια αθλητήρι, πείτε το όπως θέλετε, το ίδιο πράγμα είναι, τα 20 χρόνια εκπομπής, 5.000 εκπομπές, 10.000 ώρες στον αέρα, στο 8-10, και ελάτε, θα έχουμε την πύρα Heineken, την πρώτη πύρα δωρεάν από την Αθηναϊκή Ζηθοποιία, και ευχαριστούμε πολύ τον Λάζαρο που δραστηριοποιήθηκε, που αμέσως τέθηκε στη διάθεσή μας με πολύ χαρά, με πολύ κέφι, με μεγάλη χαρά το λέω. Φυσικά θα υπάρχουν οι πίτσες από τα Fresh Day Περγαμινέλης, Τέλης Περγαμινέλης, Fresh Day στην Συνδίκα 22. Πίτσες για όλο τον κόσμο.
θα έχουμε τα κεκάκια μας, τα γλυκάκια μας από το Manolias Fresh στη Νεάπολη, Παναγή Τσαλδάρε 33, τα μπλουζάκια που θα κάνει ο Κωνσταντίνος Γιαννάκης, τα μπλουζάκια που έχουμε από την χορηγούκλα μας τη Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, ο Δημήτρης Καρυπίδης και η εταιρεία του Angel που θα στήσει όλο το σκηνικό με τους προτζέκτορες, με τα μικρόφωνα, με τα ηχεία. Όμορφα θα περάσουμε, να το ξέρετε. Δεν υπάρχει καμία προσωπική πρόσκληση σε κανέναν, το λέω από αέρος. Η πόρτα μας θα είναι ανοιχτή. Ούτε τυπώσαμε τίποτα προσκλήσεις. Να έρθετε και να τα πούμε από κοντά, να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ, αγαπησιάρικο, ζουμουσιάρικο. Να ανταμώσουμε με εσάς που δεν έχουμε γνωριστεί. Τώρα έρχομαι αμέσως στις γραμμές. Πάμε. Καλημέρα σας! Ναι! Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σεφτέ σήμερα. Ναι! Πάλι εγώ κάνω σεφτέ. Γιώργο! Τι έχεις! Έχεις κάνει triple double figure τις τελευταίες μέρες. Τρώνε τις κόνες όλοι. Αγόρι μου. Καταρχήν 4-16 βάλε. Μπάσε για δύο καμία φανέλα. Βεβαίως. Λοιπόν, ήθελα να ξέρω, υπάρχει αθλητικός εισαγγελίας ή αθλητικός εργαστής? Υπάρχει όταν κάνουν δηλώσεις οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ακόμη περιμένω το τσίμπημα του Μάντελου. Τσίμπαμε να ξυπνήσω. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Και την αισχρότητα η οποία γίνει και χθες από τους διαλόγους με Λυσανίδη και Κούγια. Τέτοιο υδρολόγιο δεν έχω δει ποτέ μου. Δρόμος, τελείως, στο δρόμο. Οι ξεφτυλισμένοι. Και καπάκι βλέπω το πρωί στην Αγγλία ένας οπαδός μεθυσμένος που έδωσε ένα χαστούκι στη γυναίκα η οποία ήταν σεκιουριτάς. Χαστούκι? Ναι, δεν ξέρω. Προσπάθησε, κατέβασε να το δεις. 6 χρόνια δεν θα μπει στο γήπεδο. 1 χρόνο θα καθαρίζει τους δρόμους, αυτή η εργασία η οποία είναι. Έτσι βαστούν και γίνονται οι ομάδες και πάει το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός κύριοι μπροστά. Δεν θα υπολογίζεται ποιος είναι ο πρόεδρος της κάθε ομάδας και κάνει δηλώσεις και ανακοινώσεις. Πρόσεξε, Γιώργο, μας έδωσες μια πολύ ωραία είδηση. Εγώ τώρα είμαι η υπερασπιστική γραμμή του Άγγλου που έδωσε το σκαμπύλι στην κοπέλα. Πάω στο δικαστήριο με αυτό λοιπόν. Κύριε δικαστά, εδώ έχω τη δήλωση από την κοπέλα της Σεκιουριτού. Δεν σηκώνουμε ποτέ χέρι σε γυναίκα. Ποτέ βία σε κανένα πλάσμα. Όμως κύριε δικαστά, ακούστε, τι ζήτησε από μένα τον αθώο, τον άχραντο, τον αγνό οπαδό. Τα όργανα ήθελε, το ξέρουμε ότι ήθελε τα όργανα. Όργανο δεν μας είπες. Τα όργανα ως το πρωί, συγγνώμη, εγώ θεωρώ ότι είναι σεξουαλικό 100%. Και τι θέλω, κυρίως θέλω, κύριε πρόεδρε. Και κάτι πως πάει να βγάλεις εσύ. Άκου! Αυτό δεν θα ήταν υπερασπιστή για μη γαύρου, βάζελου, χάρτινης εδώ, άνετα προς έτσι. Προς την ΠΑΕ, όλα τα παιχνίδια, την απονομή του του κυπέλου για το πρωτάθλημα και του κυπέλου θα βγάλει σε DVD, αλλά σε μια προσιτή τιμή να μπορεί ο καθένας μας να τα αγοράσει. Σωστό. Είναι μια πρώτη... σ' ακούω. Σωστό αυτό που λες. Ολόσωστο. Ολόσωστο. Να το βγάλει, αλλά σε προσιτή τιμή, γιατί ο καθένας μας, ξέρεις, και εμείς ειδικά οι συνταξιούχοι, τώρα μας έβαλε να πούμε, να μας ξαναπάρει μετά το Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, γελάμε τώρα. Γελάμε. Δηλαδή, σου παίρνω 1000 για να σου δώσω 5. Άστο, τώρα δεν είναι... Εντάξει, τέλος πάντων. Σημασία έχει να ξανακάνουμε αυτά που κάναμε φέτος. Αυτό έχω για να πω εγώ. Για το χρήμα έφυγε ο Ουκρανός. Για το κρίμα, όχι για, για το χρήμα. Μα εντάξει, για το χρήμα, εντάξει. Okay, να είναι καλά, δεν θα κλάψω. Τώρα ήταν ένας... Πόσα ήθελε, δηλαδή. Ούτε ξέρω, ούτε μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
Όσο αυτός νόμιζε ότι τόσο έπρεπε να πάρει. Ξέρω εγώ. Έγινε. Ας πάει και αυτό τα αραβικά μοιράζει. Μία πολύ καλή εφεδρεία, ένας καλός αναπληρωματικός παίκτης. Τον ευχαριστούμε. Ούτε, πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν το λέω υποτιμητικά. Προς Θεού. Όποτε χρειάστηκε το παλικάρι μας έβγαλε. Μια χρυσή εφεδρεία. Ένας παίκτης που όποτε του ζητήθηκε, φιλότιμος, στόμα είχε, μιλιά δεν είχε, έδωσε τα πάντα. Για τον Πάο και τον υπερευχαριστούμε και αυτόν. Τέλος, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτά. Έγινε, γεια σου Γιωργάρα μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι, σχολεία δεν έχει σήμερα, λόγω εκλογών και τα λοιπά. Δεν έχει τη Δευτέρα, τσουπ τετραημεράκι. Λουκούμι. Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι. Εσύ. Κάερε Στάπερ Μητίδο Λεβαντάρσκες Οπλικατόριο. Πού σημαίνει? Επιτρέπεται να πέσεις επιβάλλει να σηκωθείς κύριε Ευγένιε Σατκόφ. Έτσι. Κουφάλα νεκροφά, αυτοί δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Βεβαίως. Ποτέ. Έπαιρνες 400. Ζητάς 700-800. Μπόνους εφορία. Ποιος είσαι ο Ρονάλντο? Σε ευχαριστούμε. Άξι. Να πας στο καλό. Αυτό. Okay. Σε ευχαριστούμε να πας. Το μοναστήρι να είναι καλά. Δεν θα γίνουμε ούτε ταμείες, ούτε λογιστές. Και σε παραδέχουμε. Έχεις πολύ καλό θυμητικό. Είσαι πολύ ψαγμένος. Είπε ο οργανισμός του ΠΑΟΚ. Και ο ίδιος ο Σαβίρης, και ο Λουτσέσκου. Κάτω από 28 και γρήγορη ομάδα. Ακριβώς. Άρα θέλουμε να πέσει ο μέσος όρος. Ναι. Θέλουμε. Αν όμως βγαίνουνε τέτοιες βροχοπνευμονίες στα ενδιάμεσα, πήραμε κύπελο, πήραμε πρωτάθλημα, ήμασταν και φραγκάτι. Το μοναστή να είναι καλά, λέω ξανά. Βέβαια. Χωρίς να υποτιμούμε... 947, Παύλος, μπας και πάρω καμιά από αυτές τις ευλογημένες. Έγινε, Παύλε. Λοιπόν. Να είσαι καλά. Εκείνο το οποίο θα έλεγα για τελευταία μια κουβέντα θα πω, γιατί δεν αξίζει. Δεν θέλω να ασχοληθώ με χαμηλού επίπεδου δηλώσεις από τους κάτω. Τίποτα άλλο. Φτάνει αυτό. Στους πόνο, αγόρι μου. Βλέπεις τι γίνεται. Πανικός στις δηλώσεις τους. Τους έχει πιάσει τόσο πανικός. Άσε, γλέντα το. Παύλε, το λέω σε όλους. Το λέω προς όλους. Γλεντίστε το όλο αυτό που γίνεται. Εγώ έχω ένα μεγάλο πρόβλημα μόνο. Δεν με πέφτει με τίποτα. Δεν μας και πέφτει με τίποτα. Γιατί δεν με γουστάρουνε. Ακριβώς. Αυτά που είναι τα δύο συνθήματά μας. Φιλιά. Αυτά είναι. Γεια σου, Παυλάρα. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Καλημέρα. Αίτητε διπλούχε. Τι ωραία που ακούγεται. Μελωδία. Πραγματικά, ωραία, πραγματικά ωραία, έτσι είναι. Την αλήθεια λες, φίλε. Είμαι ο Βαγγέλης από το Πλαγιάρι. Γεια σου ρε Βαγγελάκη. Σήμερα είμαι εδώ με το παλικάρι μου παρέα και σε ακούμε φανατικά. Αγάπη μου γλυκιά. Σήμερα δεν έχει σχολείο, οπότε παρεούλα. Όχι, όχι. Παρεούλα. Σήμερα τα βάλαμε το πρωί, αφού με έλεγε το πρωί, άντε μπαμπά βάλε γρήγορα λέει το λίμπερο να ακούσουμε τον Κωστή. Λέω εντάξει ρε μισελό θα το βάλουμε έτσι. Αγόρι μου. Χαρείτε τη μέρα σήμερα με τα παιδάκια σας, αφού είναι, κάντε τη βολτίτσα σας, μιλήστε με τα παιδιά, αφού κι εσείς έχετε δυνατότητα και είναι στο σπίτι. Έτσι, όμορφα. Σήμερα που έχουμε ρεπό από τη δουλειά, είπαμε να το εκμεταλλευτούμε, τέλεια, να τα ακούσουμε κιόλας. Τέλεια. Να πούμε και δύο κουβεντούλες, να σας πω δύο πραγματάκια. Να μου πεις ό,τι θες. Καταρχήν για τον Βαρέλα και τον Σάκοφ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, δεν σας ξεχνάμε. Βεβαίως. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα, και τα λοιπά. Καλή επιτυχία, ό,τι και διαλέξετε. Γιατί... Να σου πω και κάτι, ο Σάκοφ, όταν είχε τελειώσει τελικό κυπέλλου Ελλάδος και τον είχε ερωτήσει ένας δημοσιογράφος για το μέλλον του, είχε πει του στυλ ότι νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να κλείνει ο κύκλος μου και πρέπει να ψάξω για κάτι άλλο. Okay. Γιατί για το Σάκοφ το περίμενα. Το Βαρέλα το πίστευα, δεν το πίστευα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έρχονται καλύτερα. Κατά δεύτερον, όλη τη βδομάδα μιλάμε συνέχεια για τις αποχωρήσεις, για το πιο πιθανό θα έρθουν, τι θα κάνουμε και δεν ξέρω τι. Μάξι, έχουμε πάει στο αυτό επόμενο που με πικραίνει εσύ, ναι, Κώστα, ναι, είναι πραγματικά και νιώθω ντροπή και εγώ σαν οπαδός, γιατί ήμουνα, μεγάλωσα με τον μπάσκετ, τρελαθήκαμε, ναι, ναι, τον μπάσκετ. Κάτι τόση θα γίνει και δεν γίνεται. Δεν δώσαμε σε αυτό το τμήμα. Όλοι μας οι οπαδοί. Δεν ξέρω τον εαυτό μου, μιλάω για όλους. Δεν στηρίξαμε όλη τη χρονιά αυτό τον αγώνα που έδινε ο Μπάνε μαζί με τα άλλα τα παιδιά τόσα χρόνια για να έχουμε ένα τμήμα εισάξιο του ποδοσφαίρου. Δεν το στηρίξαμε. Νιώθω, ναι, ότι ντρέπομαι προσωπικά εγώ σαν οπαδός του ΠΑΟΚ γιατί μεγάλωσα με τον μπάσκετ. Ναι. Ντρέπομαι πάρα πολύ που εμείς οι οπαδοί δεν στηρίξαμε και αυτό το τμήμα. Το βόλεϊ το στηρίξαμε και με το παραπάνω.
που το βόλι μας έδωσε τα τελευταία χρόνια κάποιες χαρές. Το μπάσκετ που μας πολλά έδινε χρόνια πριν 30 και... χρόνια ναι, χαρές. Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, κύπελα βέβαια. Δεν το στηρίξαμε όσο έπρεπε. Είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο πρέπει να πάρθουν γενναίες αποφάσεις, αλλιώς έρχονται μαύρες ώρες για το μπάσκετ. Το παν είναι κοστί να βρεθεί ένας επενδυτής και είναι δύσκολο να βρεθεί επενδυτής. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί επενδυτής. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι ο λαός του. Δεν γίνεται να μην υπάρχει ένας άνθρωπος εφόσον ο Ιβάν δεν θέλει να μπει ολοκληρωτικά, γιατί έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα στο μπάσκετ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το ότι υφίσταται και ότι καθάρισε από τις υποχρεώσεις τα βαρύδια του παρελθόντος, το οφείλει στον Ιβάν Σαββίδη. Το έχουν πει και ο Πρέλεβιτς, έτσι και ο Γαλατσόπουλος και ο Καραμπέρης και ο Ζουνατζίδης. Όλοι. Ο Σταυρόπουλος, όλοι που είναι εκεί το αναγνωρίζουν. Αλλά δεν θέλει ολοκληρωτικά να πάρει τον μπάσκετ. Ναι, αυτό το γνωρίζουμε εξ αρχής, αλλά πάλι το ξαναλέω και θα το λέω ότι φταίμε και σε μεγάλο ποσοστό εμείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ που δεν το στηρίξαμε. Ξεχάσαμε γρήγορα ό,τι μας προσφέρανε 30 χρόνια. Έγινε, Βαγγέλη. Ξεχάσαμε πολύ γρήγορα. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι! Γεια σας, γεια σας. Άντε ρε Κωστή, καλημέρα. Άντε ρε αγόρι. Μπούκες ο Κουράδο, πες λίγο, ναι, να σου πω. Όσο περνάει ο καιρός, ναι, τόσο και περισσότερο μεγαλώνει το στριπτίζα από τους αρκουδομπουχεσόδερόκολους του κέντρου. Έχεις κερδίσει, Τάσος, έτσι. Ναι. Έχεις κερδίσει το φουρνάκι της Whirlpool, το ξέρεις? Όχι, δεν το ξέρω. Σοβαρά. Λοιπόν, εκείνη τη μέρα πήρες μέρος στο διαγωνισμό με το σταθερό. Λοιπόν, εμείς το υπόλοιπο νούμερο δεν το ξέραμε. Είπαμε λοιπόν, Τάσο, πάρε τηλέφωνο έξω στην γραμματεία, δεν πήρες. Το φουρνάκι σου σε περιμένει στην ηλεκτρονέτ Μαβουκίδης Νικολαίδης. Ψήνεσαι! Ψήνω στο φουρνάκι μέσα. Τέλεια. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Θέλω μετά να πάρεις ένα τηλέφωνο έξω στην γραμματεία, μετά τις 10, για να δώσεις ονοματεπώνυμο. Πηγαίνεις ηλεκτρονέτ Ανδρέα Παπαδρέου 10 στον Κορδελιό, στον κεντρικό δρόμο το μεγάλο μετά την κατηφόρα. Έτσι, εκεί στο αστυνομικό μέγαρο και παραλαμβάνεις το φουρνάκι σου, λες είμαι ο τυχερός, ο Τάσος, ο Μπούχες, ο Κούραδο, νερό αυτό και τα λοιπά. Έτσι. Εγώ έτσι σε θυμάμαι, επίθετο δεν ξέρω ρε παιδί μου. Με χαρτάκι θα πάω εκεί που είναι τα παιδιά, όπως κάνανε τότε στην έφοδο τη βραδινή στο στρατό. Σωστά, θα πω, σύνθημα. Και στο νερόκολο σένα. Έτσι. Θα απαντήσω σου πει ο άλλος, γάτο τσακαλό, καταπληκτικό φάτος που έχω πει πινοκαψούρης, 2. Προχώριο τσιμπλομισοκάναδος. Σωστό. Παρασύνθημα. Άλτε εσύ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν Τάσο, να πάρεις τηλέφωνο να δώσεις, να αφήσεις ονοματεπώνυμο. Εκτός και αν δεν το πεις και στον αέρα, άμα δεν έχεις πρόβλημα. Εγώ δεν έχω. Έτσι. Μετά άμα θες. Ωραία. Σ' ακούμε λοιπόν. Για πες. Λοιπόν, ο μικρός ο λούστρος είναι το λουστράκι, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Επειδή στην Αθήνα κάτω έχει γεμίσει λουστράκια που μας κουνάνε το δάχτυλο. Έτσι. Τι λουστράκι που είσαι! Ή τι παλιό λουστράκι! Μεγάλα λουστράκια όμως. Έτσι. Επειδή πάνε καλά και έχουν μεγαλώσει. Μιλάμε για μεγάλα λουστράκια. Παλιολουστράκια του κερατά όμως. Βεβαίως. Λοιπόν, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε εποχές που πρέπει να δεχτούμε την εκλογήκευση των παραλόγων. Σωστά μιλάς. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν εμείς να δεχτούμε τον παραλογισμό με τον οποίο ζουν και τους βολεύει κατά το δοκούν βέβαια. Ακριβώς. Γιατί μια χαρά ξέρουν και την αδικία, όλα, μια χαρά ξέρουν που είναι η αλήθεια και το ψέμα, τα πάντα, όλα τα μια πάντα. Χαρά τα ξέρουν. Τα πάντα. Τώρα, τρέλα στους τρελούς δεν πούλησε κανένα. Εδώ είναι τα κεντρικά, Τάσο. Μην μας λένε για τρέλα. Εμείς επιβιώσαμε μέσα από μια ανομβρία τίτλων που αυτοί δεν θα την άντεχαν ούτε στο 1/5 της. Και όχι απλά επιβιώσαμε, αλλά γιγαντωθήκαμε μέσα από αυτό, ατσαλώσαμε τον εαυτό μας, αυξηθήκαμε έτσι και πληθύναμε το λαό. Αυτοί και οι τρεις, ειδικά για τους τρεις κάτω λέω, αν δεν ήταν τα προστατευόμενα μέλη του ΠΟΚ, τα αγαπημένα και χαϊδεμένα παιδιά της Λεκανοχαβούζας, δεν θα είχαν ούτε το 1/10 από αυτό που έχουμε εμείς. Ακριβώς. Τώρα με το ΒΑΡ, με τους ξένους διαιτητές λοιπόν, σφίξαν οι κόλλοι. Θέλω να πω κάτι για μία ακόμα φορά. Καμία υπογραφή του ΠΑΟΚ για play-offs και για τον πρωταθλητή.
Όχι βέβαια, θα παίξουμε άλλα 20 χρόνια τουλάχιστον έτσι. Καμία. Πώς πέσαμε τόσα χρόνια, ο πρωταθλητής θα ξεκουράζεται γιατί θα έχει να πάει Champions League να παίξει. Παίξτε μεταξύ σας, τόσα χρόνια που ήμουνα σε μια κατάσταση άλλη, έτσι δεν το κάνατε. Τώρα λοιπόν που εγώ είμαι ισχυρός και με καλή ομάδα και πρωταθλητής και ταμπλούχος, δεν θα παίζει ο πρωταθλητής playoff. Μην βάλετε υπογραφή. Θυμάμαι, Κωστή, πολλές φορές δηλώσεις τους να λένε ότι ο πρωταθλητής βγαίνει μέσα από την κανονική σεζόν και δεν πρέπει να εμπλέκεται σε play-off. Αυτό λέμε και εμείς τώρα, λοιπόν. Το θυμάμαι αυτό. Σαν τώρα. Βεβαίως. Γι' αυτό λένε ότι πρόσεχε τι θα πεις, γιατί θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς τώρα γίνεται και σε αυτή την περίπτωση. Και ας πάει να κουρευτεί, ας πάει να κάνει permanent, μιζαμπλή, η Nova, η Κοσμοτέ, οποιοδήποτε κανάλι. Δεν με απασχολεί. Ο πρωταθλητής, αν είμαι εγώ. Μπορεί να είναι άλλος. Εμείς δεν θέλουμε κάτι αποκλειστικά για τον ΠΑΟ. Να το πάρω, όταν αξίζω να το πάρω, βεβαίως. Θα το πάρω. Όταν δεν αξίζω, δεν θα το πάρω. Μα δεν λέμε. Δεν κάνουμε φωτογραφικούς. Δεν κάνουμε νόμους κύφδηλους και ψεύτικους σαν αυτούς που βγάλανε κατά καιρούς. Να πούμε ότι όποια ομάδα έχει ασπρόμαυρα και έχει το λευκό πύργο έμβλημα στην πόλη και έχει ιδρυθεί το 1926 να μην παίζει play-off. Όποιος είναι ο πρωταθλητής. Για ποια ομάδα μιλάς, Κωστή, γιατί βάζεις γρίφους τώρα. Για τον Παύλο Μελά. Α, εντάξει. Γεια σου, Τάσο! Φιλιά! Και μεγιά το φουρνάκι. Μου είπε ο Παμπουκίδης. Δεν ήρθε αυτός, λέει, να πάρει το φούρνο της Πουρικού. Φίλε, χορηγός που δίνει δωράκλες. Μιλάμε για πολλές χιλιάδες ευρώ μέσα στο χρόνο. Πολλές χιλιάδες ευρώ. Και να σε παίρνει και τηλέφωνο να σου λέει, φίλε, ανησύχησα, δεν ήρθε ο τυχερός για το φουρνάκι. Να πω. Και θα δώσει και στο πάρτι μας 10 Ιουνίου ένα κλιματιστικό Bosch κορυφαία μάρκα. Η Bosch, γίγαντας, κολοσσός. Τιτάνας, αξίας 500 ευρώ θα είναι το δώρο μας, που θα κληρωθεί στον όμιλο το βράδυ του πάρτι. Μ' αρέσει η λέξη πάρτι, είναι 80. Έχει πάψει πλέον, πώς θα λένε, event τα λένε έτσι τώρα. Birthday event, 20 years και τέτοια. 20 χρόνια εκπομπές, ρε. 20 χρόνια επιτυχίες. Έτσι, πάμε, καλημέρα σας. Ναι, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, ο Βαγγέλης από το Πλαγιάρι. Έλα, Βαγγέλη, μου έλα. Πρέπει στη γραμμή. Ναι, ναι, ναι. Βάλε με στην κλήρωση, σε παρακαλώ, μια φάγα για μια φανέλα για το παιδί μου να την άκουσε και θέλει. Βάλε με να μπούμε στην κλήρωση. Να σε βάλω και για τη φανέλα. 760. 760. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να σε καλά. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Α, διάλειμμα, αδερφέ. Διάλειμμα. Είπαμε ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, ειδικά αυτό το διάστημα, Whirlpool, συσκευές εκπληκτικές, η έκτη αίσθηση. Στα ψυγεία, στα πλυντήρια, ξέρετε, θα πάτε και θα καταλάβετε τι εννοώ. Φυσικά, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, ξεκίνησαν οι εγγραφές, τα παιδιά σας ένα απόλυτα ασφαλές και απόλυτα προχωρημένο σχολείο, με φοβερές εγκαταστάσεις, με εκπληκτικούς εκπαιδευτικούς, ησυχάζετε. Εσείς σχεδιάζετε το μέλλον των παιδιών σας. Και στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης το υλοποιούν. Στο 475-900 πληροφορηθείτε. Αν το παιδί σας είναι 5η-6η τάξη, μπαίνει στα τμήματα αυτά, μαθαίνει άριστα τη γλώσσα, σαν να είναι μητρική του η γλώσσα, τη γερμανική, και προχωράει. 25 Μαΐου υπάρχει στο Γκέτε, εκεί βραδιά ενημέρωσης για το πρόγραμμα στις 7 η ώρα στη Βασιλίσσου Όλγας 66. Δεν ξεχνάτε το κορυφαίο παγωτό και αγριοκέρασο και κούκις αμερικάνικα. Και Νάνα Μέλια και Velvet Bosco και εκπληκτικά πράγματα και τούρτες υπέροχες και σοκολατόπιτες και κεράσματα στην ζαχαροπλαστιάρα μας Νικολαίδης, Καρολή και Δημητρίου 217-163. Όσο για το πιο φρέσκο ψάρι, ό,τι κολυμπάει και σε εξαιρετικές τιμές, στο Διοικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66, Αιγαίων! Εκπληκτικά πράγματα! Ο άλλος τι πλήρωσε, λέει, ο Αμερικανός στη Μύκονο, 838 ευρώ για το καλαμάρι. Καλά, γιατί δεν είπε κανένας ότι το καλαμάρι μιλάει 7 γλώσσες. Και έχει και 3 πτυχία. Χαρτί και καλαμάρι τα λέει. Χαρτί και καλαμάρι. Γεια σου, ρε, ρε δασκαλάκι. Έχω άνθρωπο στο αυτή, δηλαδή. Την ατάκα έτοιμη. Σοβαρά μιλάτε. 830, ναι βεβαίως, 838 κύριε. Καθαρίσαμε ένα καλαμάρι που είχε 7 πτυχία, μιλούσε 19 γλώσσες. Και εσύ μου λες τι, γιατί πλήρωσε 838. Σοβαρά μιλάς. Τι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Μια χαρά. Α, ήταν και ένα νερό, λέει. Βεβαίως, το νερό αυτό ξέρετε, παιδιά, όμως τι είναι, έτσι. Μείον 20 χρόνια είναι αυτό το νερό. Θαυματουργό.
κατευθείαν με το που βλέπει το λογαριασμό, τσιτώνει το δέρμα, όλα. Αφαιρούνται, ρε παιδί μου. Πώς είναι που μπαίνουν οι ομάδες στο άρθρο 44 και διαγράφονται τα χρέη? Υπάρχει αυτό το νερό που σου αφαιρεί χρόνια. Απ! Κατευθείαν νέος, μαθητούδι. Αν είσαι, ξέρω εγώ, 25 χρονών, κατευθείαν μετά νιάνιαρο. Μπερό και τέτοια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έτσι, έτσι, έτσι και φάτα. Και φάτα. Δεν θα ξαναβάλουμε στρατηγό. Να ξέρετε. Αυτά είναι μία, δεύτερη, γεια σας. Θα περάσει πολύς καιρός. Δεν θέλω. Άλλο, τα ηχητικά τα δικά μας. Ναι. Θα και κάποια στιγμή μπορεί και να ξαναβγεί. Αλλά να το... δεν θέλω να γίνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος σούπα. Δεν θέλω να κουράσουμε. Αυτός έχει πάντα κάτι να πει. Σέβομαι απόλυτα το ότι κάνει πολύ καιρό να βγει και ότι είχε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να είμαι έντιμος, βγήκε και στον Μπαγκαλίδη. Δηλαδή δεν θέλω να διεκδικώ πράγματα, έτσι, και στον Αρσένη. Δεν θέλω να λέω πράγματα ότι είμαι μόνο εδώ και τέτοια. Όχι. Με τίμησε, είναι παράσημο για μένα. Όποιος μπορεί να καταλάβει τι είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, καλός. Όποιος δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί είχα και ένα τέτοιο ερώτημα, λέει, το είπες, λέει, και γιατί τόσο, άστο. Πλέον στα 47 προς τα 48 δεν έχω άλλες αντοχές να εξηγώ. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί στους συνομιλικούς μου αυτό. Δεν ξέρω αν κουράστηκα με άλλα πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλω να διοχετεύω όλη μου την ενέργεια σε άλλα πράγματα, στο ραδιόφωνο, σε εκπομπές μας, αυτά, στα ζουμουσού. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Δεν έχω καμία όρεξη και διάθεση να καθίσω να εξηγώ στον χύψη που πάει να... Όχι. Και αν θέλετε τη συμβουλή ενός μουρλού, ακούστε με που σας λέω. Μην ξοδεύετε. Τι θα αυτό θα πει. Έγινε αυτό. Έγινε. Έγινε. Okay. Να κάτσω τώρα να εξηγήσω τον καθένα. Γιατί λέμε ότι πέρσι ήταν κλεμμένο το πρωτάθλημα? Γιατί τον λέμε χάρτινο? Γιατί γελάμε με αυτά που λέει ο Μελισανίδης, ο Μαρινάκης? Γιατί φαίνεται ότι διατελούν εν πλήρη συγχύση. Έτσι. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς και μετά θα αποχορηγούς. Καλημέρα σας. 23-10-287-888. 5 υπέροχα μπλουζάκια κλάπλαχα να χωράς κληρώνουμε σήμερα. Και ευχαριστούμε τα παιδιά με στάμπα Double 19, με λευκό πύργο, με δικέφαλο αετό. Τα παιδιά που είναι απόλυτα ευαισθητοποιημένα πάντα όταν πρόκειται για να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, ειδικά στο θέμα του μικρού Παντελή. Μπράβο στην ομάδα που σκέφτηκε να πάει τα κύπελα, στο μικρό Παντελή Κυριακίδη. Μπράβο στα παιδιά από τη Λαχανοαγορά που και φέτος έκαναν υπεράνθρωπο αγώνα για να μπορεί να είναι εν ζωή και να δίνει το δικό του αγώνα και τη δική του μάχη ο μικρός Παντελής που βρίσκεται σε άγρυπνο κόμμα όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα σε όλα τα σημουσάκια. Καλώς το θουβού. Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη ιστορία της. Έτσι. Κωστή, έρχομαι από εκεί να πάρω τη φανέλα από το Ανόβερο. Βεβαίως. Να έρθεις. Πάμε εκεί σε λίγο. Να έρθεις. Λοιπόν, επειδή είναι πολλά, καταρχήν παππού, ψέματα λέει, φάρμακο διαφημίζει, γι' αυτό δεν μας πέφτει. Τι ωραίο, παιδιά. Εσπες, τι ωραίο το περιστατικό. Τι γέλιο, ρε. Τι γέλιο, ρε, παιδιά. Φοβερός. Πολύ ήθος. Ξέρεις πώς λέγεται αυτός που δεν έχει ήθος? Άνηθος. Άνηθος. Έχουμε τέτοιους μαϊντανούς και άνηθους στο ελληνικό ποδόσφαιρο πάρα πολλούς, αδερφέ. Πάρα πολλούς, πάρα πολλούς. Λοιπόν, Κωστή. Δεν ξέρω τώρα, αλλά ο Σαββίδης, το Open, κάποια άλλα μέσα, νομίζω ότι αυτό που κάνουν οι κάτω, δηλαδή το ότι θάβουν κάποια θέματα και δεν ακούγεται πέρα από κάποια μέσα εδώ κάτι, αυτό με τον Μελισανίδη ας πούμε παράδειγμα, ή το αντίστροφο, όταν θέλουν να αναδείξουν κάτι, δηλαδή τη φωτογραφία του Σαββίδη με το όπλο μέσα στο γήπεδο, κομμένη και ραμμένη εκεί που θέλουν, ναι, 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 και να τη δίνουν για την ξαναδείξουν. Πάνω στο βήμα που λένε κιόλας ότι βάζει το χέρι για να σκοτώσει άνθρωπο, έτσι. Όπως είναι το χέρι του στο τρέξιμο. Ναι, ναι. Αυτή την προπαγάνδα θέλω ο Σαββίδης, 2-3 μέσα το κανάλι, κάποιες εκπομπές που είναι να δείχνουν το Μελισανίδη, τις δηλώσεις πριν τον τελικό με τον Ολυμπιακό που έλεγε αν ήταν δικό μου γήπεδο και εγώ φοράω παντελόνια και τα λοιπά, ναι, και μετά τι γίνεται τώρα. Θέλω δηλώσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Όλα αυτά θέλω να τα βλέπω και να τα βλέπω και κάτω. Γιατί δεν τα βλέπουν. Ναι. Τα ξεχνάνε. Θέλω να τα βλέπουν.
Θέλεις πραγματικά να γίνουμε σαν αυτούς? Όχι, δεν γίνομαι σαν αυτούς. Απλά δείχνω τις πραγματικές διαστάσεις των πραγμάτων. Θα σου πω το εξής. Αυτός που είναι... την αλήθεια, είναι... Καταλαβαίνω προπαγάνδα. Το σκεπτικό σου, μην νομίζω ότι και εγώ είμαι σε αυτό αντίθετος. Θέλω δηλαδή τη φωτιά, την πολεμάς με φωτιά. Ξεκάθαρα είναι αυτό. Όχι, αλλά... δεν το λέω έτσι. Λέω το εξής όμως. Ότι τώρα αυτοί έχουν, φίλε, την πρεμούρα και τον πανικό. Τώρα αυτοί πνίγονται στην εσωστρέφειά τους. Αυτοί έχουν έτοιμο τον κόσμο τους να εκραγεί, επειδή και ο δικός τους κόσμος σανώ μέχρι ενός σημείου, φίλε. Και εκεί υπάρχουν άνθρωποι σκεπτόμενοι, έτσι, που λένε «Για κάτσε ρε Λεβέντη, για έλα εδώ ρε Μελισανίδη, τι λεφτά ξόδεψες για την ομάδα από αυτά που πήρες στο Champions League. Θα κάνεις γήπεδο με τα 20 εκατομμύρια της Δούρου και με τα λεφτά από το Τσούλου. Έτσι κάνουμε και εμείς ρε φίλε», λέει ο παδός Σα. «Και τι πήρες, το Γιαννιώτα? Έλα εδώ ρε Μαρινάκη», του λέει ο Γαύρος. «Γιατί πούλησες ό,τι καλό υπήρχε τα τελευταία χρόνια και πας να πούμε με τον τίποτα και με τον ένα και με τον άλλον και με τα ψέματα και με τους διαιτητές να πάρεις πρωτάθλημα?» Ξύπνησε φίλε, ακόμα και ο κόσμος τους, πέρα από τους. Αυτό είναι άσχετο, Κουστή, δεν το λέω όσον αφορά αυτούς. Ναι. Αλλά όσον αφορά εμένα, προστατεύεις την ομάδα σου έτσι. Δεν την αφήνεις εκτεθειμένη. Εννοείται. Το έχουμε πει αυτό. Δεν πρέπει να αφήνουμε αυτό... τίποτα να πέφτει κάτω. Αυτό, από αυτή την άποψη. Ναι, 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 ναι. Ότι ξέρεις τι, λένε 1002 τώρα αυτό και αυτό. Πάρε να δεις, ορίστε. Δηλώσεις δικές σου ότι ο πρωταθλητής, ας πούμε, πρέπει να παίζει τέτοια, play-off. Κοίταξε, υπάρχουν εκπομπές στο ραδιόφωνο. Να βάλω και εμάς μέσα. Πάντοτε αυτά δεν τα αφήνουμε να φύγουν έτσι και τα παίζουμε και τα αναδεικνύουμε και τα λέμε. Υπάρχουν site επίσης που το κάνουν βεβαίως. Εσύ λες για το τηλεοπτικό σκέλος. Είναι πανελλαδικό αυτό. Το τηλεοπτικό σκέλος είδες πάρα πολύ καλά και με την εκπομπή την αντίστοιχη Αθλητική Κυριακή στο Open ότι χρειάζεται χρόνο. Ελπίζω να μην ξαναδούμε αυτό το πράγμα που είδαμε πέρσι. Όχι. Εγώ θέλω ένα η ώρα του Ντέμι και του Κατσουράνη. Ένα ΠΑΟΚ TV. Ένα ΠΑΟΚ TV. Ούτε αυτό είναι. Ούτε αυτό είναι. Το ΠΑΟΚ TV είναι κάτι άλλο. Εγώ θέλω, θέλω στο Open... Έτσι, να υπάρχει το αντίβαρο, μια παοκτσίδικη άποψη. Αυτό, ναι. Άλλο λέω, ένα διαδικτυακό, ας πούμε, ΠΑΟΚ TV που θα ασχολείται με τον ΠΑΟΚ ή μια εκπομπή, ξέρω εγώ, 2-4 το βράδυ που έχω, δεν ξέρω εγώ τι, στο Open ή τα λοιπά, καταλαβες, που ναι. Να είναι για ΠΑΟΚ και να δείχνει και να βλέπεις, ας πούμε, και στα site και σε τέτοια αποσπάσματα από αυτή την εκπομπή, σωστά. Παράδειγμα. Έξι. Προφυλάσσοντας πάντα. Πάντως εγώ Τσουκαλά δεν θέλω, φίλε. Στο λέω ξεκάθαρα έτσι. Δεν δηλαδή, είπα, ναι την άποψή μας, αυτό. Ναι να μην αφήνουμε να πέσει τίποτα. Δεν θέλω να γίνω ο ίδιος σαν αυτούς. Είμαι ΠΑΟΚ, φίλε. Και τώρα είμαι ΠΑΟΚ ισχυρός. Σαν τα μούτρα τους δεν γουστάρω. Να διαφυλάξω την ομάδα. Αυτό ναι. Με κάθε τρόπο. Και να τους ξεγυμνώνω όταν δεν πέσει. Αφήνω να πέσει κάτω τίποτα αυτό. Συμφωνώ 1000% μαζί σου, όχι 100%. Ναι, και να δείχνει αγώνες παλιούς, να δείχνει το αίτητο ξανά και ξανά πώς έγινε και... Αυτό δεν μπορεί να γίνει δηλαδή τόσο δύσκολο. Πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Θα γίνει, εντάξει, αυτό φαντάζομαι κι εγώ. Έγινε Θουβού! Τα λέμε σε λίγο. Σε χαιρετώ. Άντε φιλιά, ελάτε να πάρετε τις μπλούζες σας. Όσοι κερδίσατε το Ανόβερο και τη Ζάμπια. Σήμερα γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, κληρώνουμε 5 Σουφού λαχαναγοράς, κλαπ λαχαναγοράς, υπέροχες φανέλες με το double πίσω, με τα κύπελα, έτσι. Γεια σας, ναι. Γεια σας, σε σας μιλάμε. Πέσαμε. Πέσαμε. 2310-287-888. Έφυγε ο Σάχοφ. Εφεύγει ο Σάχοφ. Για να μην λέω τα ίδια που είπα στον Πάσιμο. Μπαμπαμ, τον ευχαριστούμε. Μία έντιμη εφεδρία, ένας πολύτιμος αναπληρωματικός, ένας παίκτης που ποτέ δεν ενόχλησε την ομάδα, ποτέ δεν δημιούργησε προβλήματα και νομίζω ότι μένει και αυτό στην ιστορία. Μέλος αυτής της ομάδας. Αυτό, παιδιά, θέλω να είμαστε πολύ ωραίοι, ρε παιδί μου, να είμαστε κυμπάριδες, να είμαστε έντιμοι και σωστοί όταν φεύγει κάποιος και μπορεί να μας ενοχλεί, ειδικά στο Βαρέλα, έτσι, δεν τη συγκρίνω τις δύο περιπτώσεις από πλευράς. Αξίας, οκ. Okay. Αλλά, όχι όμως, οι ίδιοι που λέγανε καλά ρε, πού πάω με το Σάκο που τη βρίσκει με το καλάμι, θέλετε να βάλω παλιές εκπομπές, τις έχω. Πού πας με την αργοκουρούτα που δεν μπορεί να τρέξει και τα λοιπά, τώρα οι ίδιοι μη μου λένε ότι, α, όχι. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τον ευχαριστούμε και πάμε στις 5 γραμμές. Καλημέρα σας, ναι.
Έλα, Αγωστή, καλημέρα. Καλώς το Σεραίο, καλώς τον. Τι, τους έφαγα η στροφή με την πρώτη, μπράβο, γνώμησα πέμπτο σήμερα. Έφαγες τους τέσσερις που είναι... Ωραίος. Κωστή, ξέρεις ποια θα είναι φέτος η μεγαλύτερη μεταγραφή της ομάδος, ρε φίλε? Ο Μπράγκο. Η ξεκούραση, ρε φίλε. Α, βέβαια. Ρε φίλε, φέτος ξεκινάς 7 Αυγούστου και πες το πρώτο παιχνίδι ήταν 24 Ιουλίου και για να είσαι 24 Ιουλίου ξεκίνησες, ακόμα δεν τηρήσεις το πρωτάθλημα, ξαναξεκίνησες για να ξαναπαίξεις και πήγες τρένο όλη τη χρονιά. Εκεί που φοράς τη διχάλα της Αγιονάρα την 4-1, 4 δάχτυλα από τη μία και το ένα δάχτυλο το μεγάλο από την άλλη, με άμμο ανάμεσα στα δαχτυλάκια, σου λένε εκεί που άλλες χρονιές λοιπόν έκανες τα μπανάκια, σου λένε σήκω, προετοιμασία, Ολλανδία και σε ύψιστο βαθμό όλα, έτσι. Και που είπες για τον Μπράγκο, δεν τον ξέρει κανένας. Αν μας βάλει 10 τύπους, ποιος είναι ο Μπράγκο από όρθιο μια που δεν ξέρω, δεν τον ξέρει κανένας. Όχι, ρε παιδί, μου σου λέω. Ένας διαγωνισμός άτυπος. Έτσι, μια υπόθεση. Ένα εκατομμύριο ευρώ. Γιατί δεν τον ξέρουμε να πούμε. Θα βάλουμε 100 τύπους που μοιάζουν μεταξύ τους και θα σου πες μας. Διάλεξε. Δείξε μου τον τεχνικό διευθυντή, ποιος είναι ο Μπράγκο. Αυτός ένα μηδέν είναι μια απάντηση, αλλά λεφτά δεν θα πάρουμε. Εντάξει, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Φίλε, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει που κάνει δουλίτσα. Και το Δεκέμβρη μου έδειξε ότι το παιδί δουλεύει. Δεν είμαστε της φανφάρας, ούτε τζουμ δεν τα τζουμ. Δεν μας νοιάζει, φίλε. Όπως επίσης με τον Ίγκασον, που δόθηκαν τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ στην ιστορία της ομάδας για αμυντικό παίκτη. Πάνω από 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, άρα έχει κάνει τη δουλίτσα του. Όπως φάνηκε ότι και με τη φυγή του Πρίγιοβιτς ήταν έτοιμος στην περίπτωση που φύγει. Έτσι. Βέβαια. Άρα μου δείχνει έναν άνθρωπο, το ξαναλέω, ούτε τον ξέρω, ούτε τον έχω δει ποτέ, που δουλεύει. Γι' αυτό τον πήρε, φίλε, γι' αυτό έχει τέτοιο όνομα στην πιάτσα. Έτσι. Και αυτό περιμένω και τώρα να δω. Και αυτό που είπες, Κωστή, πρέπει να ρίξουμε, εμείς η ομάδα, οι υπεύθυνοι που έχουν τη στίχη στα χέρια τους, εμείς απλά είμαστε υποστηρικτές, να ρίξουν το μέσο όρο ηλικίας, φίλε. Όταν θα έχεις ποιότητα με τρεξίματα μέσα στην ομάδα, 100%. Τότε θα δεις και τη διαφορά. 100%. Να το πνίγεις τον άλλον. Ο Βαρέλα θα ήταν 33, το ξαναλέω, δεν αφαιρούμε τίποτα από αυτά που προσέφερε. Εννοείται. Τον Νοέμβριο, είναι γεννημένος Νοέμβριο του 87, τον Νοέμβριο θα ήταν 33 ετών ο Βαρέλα. Όπως και ο Σαφώ δεν δημιούργησαν πρόβλημα ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, φίλε, εννοούμε ποτέ. Ευχαριστούμε. Όμως και ο Σαφώ που μπορεί να είχε τα μαρκαρίσματα, μπορεί να έχει τα γκολ, μπορεί να πατούσε περιοχή. Γρήγορος δεν υπήρξε ποτέ. Για να πάω σε αυτή την παρέα που λέγεται Τσουλού, πρέπει να έχω ταχύς ποδοσφαιριστές. Θέλεις την ταχύτητα του Ερίκη, αλλά πιο σουλουπωμένο, πιο ολοκοντρολαρισμένο παίκτη. Θέλεις, εντάξει, ο Ερίκη για να πληρωματικούς, πιστεύω για βάθος πάγκου είναι καλός. Αλλά θέλεις τέτοιους γρήγορους παίκτες. Δεν ξέρω αν θα μείνει. Δεν ξέρω αν θα μείνει. Ίσως και να μην μείνει, αλλά λέμε θέλουμε τέτοιους γρήγορους παίκτες. Έτσι. Που στο ένας με έναν να έχει και την μπούκα να έχει τα τρεξίματα μπροστά και πίσω να είναι γρήγοροι στις... Θέλουμε χαφ μηχανάκια, θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ξέρουν ποδόσφαιρο, θα κουβαλούν την μπάλα, θα είναι οχταροδεκάρια να μοιράσουν πάσες, θέλουμε μεγάλα σπουδαία χαφ και πιστεύω τέτοια θα έρθουν. Κωστή, και γράψω τώρα να ξέρεις και ο Γιαννούλης και όλοι μοιος εγώ πιστεύω θα κάνει πολλά, πήγαινε στα δεξί μπακ φέτος, θα έχει όλη τη γραμμή. Θα κάνει πάνω από 10 παιχνίδια δεξί μπακ φέτος ο Λιμιός. Αν ακούσει αυτούς που τον αγαπάνε, τότε θα γυρίσει ένα full back να μάθει δίπλα στο δάσκαλο που λέγεται Λεό Μάτος. Έτσι, είδες τι λέγανε, τι είπε ο Κάνιας. Έπεφτε 9 η ώρα για ύπνο, λέει, στο ξενοδοχείο ο Μάτος και ξυπνούσε την άλλη μέρα στις 10 το πρωί. Γι' αυτό είναι έτσι, φίλε. Κατάλαβες, γι' αυτό είναι έτσι. Άμα τον δεις το Μάτος από κοντά, λες είναι ένα παλικαρόπουλο 25 χρονών το σώμα του και το πρόσωπό του και όλα. Ξέρει πώς να προστατέψει την υγεία του. Κωστή, βάλε 283 σκληρώσεις. Μπήκες ήδη. Ωραία, τα λέμε φίλε, καλή συνέχεια. Φιλιά, γεια σου, φιλιά. Κωστή, γεια σου. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. 2310-287-888, μην ξεχνάτε, Ελλάς Auto Service 47-43-12, κορυφαίο συνεργείο, πρότυπο συνεργείο στην πόλη με την εγγύηση για τη σφραγίδα των 40 ετών της οδικής ασφάλειας, κορυφαίας οδικής που λέγεται Ελλάς Service. Πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης, εκεί, 47-43-12. Τα πάντα για το αυτοκίνητο και συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον, ναι. Λοιπόν, είναι πιο εύκολο να ανέβεις ψηλά παρά να διατηρηθείς. Αυτό να κοιτάξουμε. Σωστό. Εντάξει, ή να το πούμε αλλιώς, αυτό που είπες, το πιο δύσκολο είναι να παραμείνεις εκεί που είσαι παρά να φτάσεις. Αυτό ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, το ίδιο πράγμα. Το δεύτερο, λοιπόν, εγώ θα είμαι λίγο
δεν θα είμαι ευχάριστος. Ακούω, είμαστε μικροί ακόμη, φίλε, και βιαζόμαστε να μεγαλώσουμε. Και ξέρεις που φαίνεται η γύμνια μας. Δεν άκουσα ένα να το λέει και ντρέπομαι για αυτό το πράγμα. Για πες. Στεναχωριέμαι για αυτό το πράγμα. Το κλάμα του προπονητή μας που χθες δεν το σχολίασε κανένας. Μιλάω για τον μπάσκετ. Κάνεις λάθος. Δεν άκουσες την εκπομπή αμέσως την επόμενη μέρα, με αυτό μπήκα. Δηλαδή, σ' ακούω, λείπω 4 μέρες Αθήνα γύρισα σήμερα. Το είπα και ακούω ότι... και γενετικά. Δεν μιλάω για σένα, Κωστή μου. Μιλάω για εμάς που παίρνουμε τηλέφωνο. Είναι σημαντικό να πούμε το εξής. Η εκπομπή, το ξέρετε, είναι πιο πολύ ποδοσφαιρική. Όμως ναι, δεν κλείνουμε ποτέ το τηλέφωνο σε κάποιον που θέλει να μιλήσει για τον μπάσκετ. Και εγώ δεν είμαι μπασκετικός. Αλλά μπήκαμε την επόμενη μέρα και είπαμε πολύ δυνατές στιγμές. Το κλάμα του Παπαθεοδόρου, ένας ξένος. Ο Παπαθεοδόρου δεν είναι παουτσάκι από την κούνια του. Όχι, δεν μεγάλωσε όχι. Ούτε με Σάβιτς, ούτε με Λέβιγκστον, ούτε, ναι. Ούτε με Μπάνε, έτσι, ούτε με Μπάρλου. Ήρθε όμως, δέθηκε, έδωσε αυτά που μπορούσε. Δες τον Γκος, φίλε. Ένας ξένος Αμερικανός στα τελειώματα της καριέρας του και πώς δέθηκε. Αυτό, λοιπόν... Κωστή, αυτό πρέπει να το ακούσουμε όλοι μας. Αυτό λοιπόν να πρέπει να μετουσιωθεί, φίλε. Εγώ είμαι 51 χρονών. Ναι. Έτσι, τις μεγαλύτερες χαρές σαν σωματείο τις πήρα από το μπάσκετ. Δεν τις πήρα από το ποδόσφαιρο. Σωστό. Τα προηγούμενα χρόνια. Κινήσεις, ναι. Εγώ μιλάω για τις μεγάλες στιγμές. Τις πήρα από το μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, με έφτιαξαν σαν όνομα να με ξέρει η Ευρώπη. Σωστό και όποιος το αρνείται, εθελοτυφλεί. Το brand name, λοιπόν, το brand name της ομάδας μου είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο στη δεκαετία του 80, γιατί έπαιξε με μια Bayern, λίγο αργότερα έπαιξε με μια Arsenal, με μια Benfica, και στο μπάσκετ γιατί με ήξεραν όλοι σαν την ομάδα που με σουρανούσε στη δεκαετία του 90. Και μάλιστα σε εποχές που όλοι είχαν ομαδάρες. Έτσι, ακριβώς, με την Ιουγκοσλαβία υπαρκτή, με τις ιταλικές ομάδες να με σουρανούν, με τις ισπανικές εξαιρετική κατάσταση. Με ομαδάρες για να πάρεις ευρωπαϊκό τότε. Δεν είναι ότι παίζανε 5 και ήμουνα ο πρώτος από τους 5. Οπότε τώρα... εάν δεν θέλουμε να αδικούμε τον εαυτό μας και την ομάδα μας, καλό το ποδόσφαιρο, άγιο το ποδόσφαιρο, μεγάλη συγκίνηση το ποδόσφαιρο, αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι και για τον μπάσκετ, παιδιά. Δεν μπορεί να θέλουμε να λεγόμαστε μεγάλο σωματείο. Σωματείο επαναλαμβάνω και όχι ομάδα, γιατί εμείς όταν λέμε ότι είμαι ΠΑΟΚ, δεν είμαι ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και είμαι Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Δεν γίνεται. Και παντού στο πινκ-πονκ είμαι. Ακριβώς. Ίσα, εκεί που πονάει πρέπει να είσαι περισσότερο ακριβώς, κοντά σε αυτό που πονάει. Ακριβώς. Στο πανηγύρι. Άρα λοιπόν ας κοιτάξουμε λίγο τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε και για το άλλο το άθλημα που είναι το μπάσκετ. Το πρώτο, και το πρώτο και το σημαντικότερο, σε ευχαριστώ. Το πρώτο και το σημαντικότερο, τι μπορεί να κάνει ο παδός. Πέρα από το να πει την άποψή του, μόλις βγουν τα φτηνά για την εποχή, νορμάλ, εισιτήρια για το μπάσκετ, να πάει και να πάρει το διαρκείας του. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος άλλο. Καλημέρα σας. Να βρει ο ίδιος ο κόσμος επενδυτή, μπορεί μόνο με αυτόν τον τρόπο. Όταν ξέρει ο άλλος ότι υπάρχει μία βάση, το ξέρουν όλοι τι είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Όταν καταλάβουν ότι είναι δίπλα στο άθλημα, έτσι, τότε θα υπάρξει και η λύση για την επόμενη μέρα, πιστεύω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ζάχος Νάουσα. Γεια σου ρε Ζάχε! Πού είσαι ρε Ζάχο! Τι λέει το Ξάκι μου, καλά. Καλά αδερφέ μου, καλά. Έχουμε Νάουσα πολύ, έχουμε πολύ ζουμουσού στην Νάουσα. Πολύ πάω και καλά, πολύ κόσμο. Εντάξει. Καλά, εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ρε. Έχουμε, δόξα λοιπόν, τω Θεώ. Για τους αγαπητούς μου συνοπαδούς, τους τρελαμένους που μια ζωή θα έχουμε αυτό το πράγμα. Μια ζωή ρε φίλε, μια ζωή. Λοιπόν, πάντα πρέπει πριν κρίνουμε κάποιον να έρθουμε στη θέση του. Να δούμε πώς σκέφτεται αυτός, τι θα κάνουμε εμείς αν ήμασταν στη θέση του και μετά να κρίνουμε. Για αυτούς που κράζουν τον Βαρέλα λέω. Αν ήμουν εγώ ρε φίλε στη θέση του Βαρέλα και με έδινε ο ΠΑΟΚ για 3 χρόνια στο τέλος της καριέρας μου 3,5-4 εκατομμύρια ευρώ και ξέρω ότι στο Τσούλου δεν πρόκειται ρε φίλε να ανταποδώσω τώρα τα μέγιστα κατά τα ψέματα σε αυτή την ηλικία. Και με δίνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ στην Κίνα ή ξέρω εγώ στην Ιαπωνία ή στην Αφρική ακόμα. Αν με δίνανε 7-8 χαρτιά, ρε φίλε, εκεί θα πήγαινε. Ναι. Στο τέλος καριέρας μου, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα, ρε φίλε, είναι πολλά τα λεφτά. Άρα σβήνει το θέμα φιλοδοξία. Ποια φιλοδοξία, ρε φίλε. Η φιλοδοξία... Αν ήταν Βαρέλα 20 και 22 χρονών, ναι, θα τον έκραζα. Ναι. Πρόσεξε. Θα έλεγα, ρε φίλε, 22 χρονών και δεν θα πας στην Κίνα. Και δεν θέλει να παίξει Champions League για να αναδειχθεί. Δεν θέλεις να δρέψεις τους καρπούς της προσπάθειάς σου να παίξεις τους ομίλους του Champions League στα 32 σου, προς τα 33.
Δεν θάβεσαι ποδοσφαιρικά όταν πας στην Αραβία ή στο Κατάρ ή ξέρω στην Κίνα. Όπως και να έχουν τα πράγματα, εντάξει, φίλε, το ξέρει και ο ίδιος ότι είναι στο τέλος της καριέρας του, το ξέρει, το καταλαβαίνει και κοιτάει το οικονομικό του συμφέρον, okay, κατά τα ψέματα. Εντάξει. Προχωρήσαμε, έτσι, παρακάτω, είπαμε. Είπαμε, τώρα ευχαριστούμε για όλα. Πώς θα τον έκρινα εγώ? Εγώ να τον έκρινα μόνο αν ήταν πιο μικρός. Ναι. Και θα έλεγα, ρε φίλε, εντάξει, τώρα είσαι παραδόντης. Mm-hmm. Ας πούμε αυτό που έκανε ο Πρίγιοβιτς στα 28. Μπράβο, του. Μπράβο. Ναι. Πρίγιοβιτς, εντάξει, ρε φίλε. Ναι, ναι. Αλλά το θέλω και είναι ο άνθρωπος, okay, να το δούμε δηλαδή. Okay. Αυτό είναι το πρόβλημα. Okay. Το βλέπουμε πάντως, πολύ συναισθηματικά, ρε φίλε. Πάντως, Ζάχο, θέλω να σου πω κάτι. Στην πλειοψηφία του κόσμου, υπήρξαν και αυτοί που αφορήσανε, που βγήκαν να τον κατηγορήσουν, οκ. Okay. Στην, yeah, πλειοψηφία του ο κόσμος ήταν πολύ εντάξει απέναντι στο Βαρέλα. Έτσι, πρέπει, έτσι, έτσι. Δηλαδή, πρέπει. Θέλω να είμαστε ωραίοι, ρε παιδί μου, σαν παοξίδες. Σε ευχαριστούμε, πρέπει. Σιγά μην κλάψουμε, εσύ θα χάσεις, σε ευχαριστούμε για όλα. Μα, κοίταξε, δεν είναι ωραίο. Είναι, είπα το εξής σε κάποιον. Βρήκε κάποιος στο πατρικό μου στην Τούμπα και μου έλεγε το, και αυτό και εκείνο και την πρώτη χρονιά ήταν μέτριος και αυτά. Του λέω, θα έλεγε τα ίδια, ανέμενε. Σταμάτησε λίγα δευτερόλεπτα, μου λέει, όχι. Θέλω να είμαστε έντιμοι. Έφτασε αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ, φίλε, πώς θα τον έδινε, 1,5 εκατομμύριο στην καινούργια πρόταση, πώς τον έδινε. 3,8 για 3 χρόνια. Για 3 χρόνια, μπράβο. Χωρίς τα μπόνους, τώρα, έτσι, τετράδες και πριν για Champions League και αυτά. 3,8, χωρίς την εφορία επίσης μέσα. Με την εφορία πήγαινε. Και όμως ότι μπορεί, συγγνώμη σε διακόπτω, και όμως ότι μπορεί με 1,5 εκατομμύριο για 3 χρόνια να βρει ένα παίχτη, έτσι, σε μικρότερη ηλικία που να είναι εξίσου καλός. Αν δεν είναι ήδη εδώ. Έτσι. Δεν αντιλέγω. Μπορεί να δούμε ο Ίγκασον. Ματάκι, χορταράκι. Λίγο, α, μπράβο, αυτό που έλεγε πάντα. Ματάκι, χορταράκι. Να μην ξεχνάμε και τον Βαρέλα όταν ήρθε. Αυτό. Και τι έκανε μετά. Έτσι, έτσι. Έγινε Ζάχο. Ο Ίγκασον κακά τα ψέματα δεν μας ενθουσίασε, αλλά μπορεί όμως την καινούργια χρονιά να μπει μέσα και να βγάζει μάτια. Περίμενε να τον δούμε. Περίμενε. Έγινε Ζάχο, ευχαριστώ. Πάμε, καλημέρα σας. Μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλό στο φιλάρετο! Έλα, φίλε μου. Αυτά που βλέπουμε μας δείχνουν καθαρά ότι ήρθε η στιγμή να γίνει η αλλαγή. Δηλαδή, για 3 χρόνια μια ομάδα πήρε το απόλυτο, κατάφερε να πάρει ό,τι μπορούσε, δεν μπορούσε τίποτα περισσότερο, και τώρα πια πρέπει να γίνει μια αλλαγή. Να μπούμε σε έναν άλλο ρυθμό, ευρωπαϊκό ρυθμό, σίγουρα όμως όχι από φέτος. Το ρυθμό και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Από, ναι, πλευράς ταχύτητας εννοείς το ρυθμό, αλλά και από πλευράς συνθήκων και μεταλλητέ και ιδιοσυγκρασίας κτλ. Σίγουρα όμως όχι από φέτος. Και δεν θα είναι αποτυχία αυτό. Θέλω να καταλάβουμε ότι τα πράγματα δεν είναι ταχυδακτυλουργικά, δεν χτυπάς το μαγικό ραβδάκι. Έχουμε ένα κορμό, ας το πω έτσι, αλλά αυτός ο κορμός δεν είναι εύκολο να μπορέσει να σταθεί. Γιατί είχαμε και τις ατυχίες μας, έχουμε 3 παίκτες, απώλειες τεράστιες, τους είχαμε προβλεπόμενους και τώρα θα έρθουν στο δεύτερο γύρο. Το θετικό μέσα στο αρνητικό. Το θετικό μέσα στο αρνητικό είναι ότι αυτό δεν συνέβη τελευταία στιγμή παραμονή ενός αγώνα για τους ομίλους. Το ξέρουμε ήδη, άρα είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Γνωρίζουμε ότι δεν θα έχουμε το Βιερίνια. Γνωρίζουμε ότι δεν θα έχουμε το Μαωρίσιο. Γνωρίζουμε ότι ο Βέρμπλουμ θα είναι και δεν θα είναι. Άρα είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Θεωρώ ότι η φυγή του Σάκχοφ είναι και προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι πρέπει να φέρω έναν ταχύτατο, έναν γρήγορο χαβ, έναν ανώτερο του Σάκοφ, που ήταν μια εφεδρεία. Ο Σάκοφ στο μυαλό μου μέσα είναι ένας πολύτιμος αναπληρωματικός. Έτσι. Για μένα, Κωνσταντίνε, δεν με πειράζει που έφυγε ο Βαρέλα. Με πειράζει όμως και θέλω πάση θυσία, εκεί είναι όλη η δυναμική, έναν παίκτη, δεν ξέρω αν θα είναι αμυντικός, αν θα είναι κόφτης, έναν παίκτη που να ενώνει την άμυνα με την επίθεση, το ρόλο του Βιερίνια. Αν δεν μπορέσουμε στον να άξονα βρούμε όμως, ένα τέτοιο για τον παίκτη, άξονα, θα για έχουμε τον θέμα. Άξονα, ναι, ναι. Ας είναι και πλάγιος, δεν με ενδιαφέρει τι θα είναι. Με ενδιαφέρει ότι αυτός ο παίκτης θα μπορεί να δίνει και να αλλάζει το παιχνίδι ανά πάσα στιγμή. Τέτοιον ψάχνουν. Είναι το καθοριστικό που εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει από το Βιερίνια. Τέτοιους ψάχνουν. Έτσι. Γεια και χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι! Γεια σας!
Πέσαμε, πέσαμε, μουτσο, ναι. Έπεσε. Πάμε. Διάλειμμα, ξαναλέω. Φανέλα, τισερτ, εκπληκτικό. Σήμερα, κλαπ Λαχαναγοράς. Πίσω Λευκός Πύργος, δικέφαλος Αετός. Τα δύο τρόπαια, W 2019. Έχουν κάνει τέχνη τα παιδιά. Ευχαριστώ και την Αγγελική από το Ρετούς για τις φανέλες Ζάμπια. Ελάτε να τις πάρετε εσείς που τις κερδίσατε. Και τα παιδιά από το Club Anovero, ελάτε να πάρετε τις φανέλες εσείς που τις κερδίσατε. Είναι έξω στη γραμματεία μας, στην γλυκύτατη μας Μαριλής. Ελάτε 10 Ιουνίου να ανταμώσουμε, να τα πούμε, να κοιταχτούμε στα μάτια, να κάνουμε μια ζουμουσιάρικη βραδιά, χωρίς φανφάρες, χωρίς τυμπανοκρισίες, χωρίς μπαλέτα να πούμε και συντριβάνια και κυλιόμενες σκάλες. Δεν χρειάζεται. Έτσι απλά, αγαπησιάρικα, ζουμουσιάρικα. Θα είμαστε εκεί στον Όμιλο για να τα πούμε από κοντά, για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια που, επειδή μάλλον ο Θεός μας αγαπάει, συμπίπτουν και με αυτή την καταπληκτική χρονιά, με το double, με το αίτητο πρωτάθλημα, και έτσι είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι. Όσοι είμαστε ΠΑΟΚ, το πάρτι μας δεν γίνεται μόνο για τα ΠΑΟΚΣΑΚΑ, γίνεται μόνο για τους δικούς μας. Οποιοδήποτε αγαπάει την εκπομπή, οποιοδήποτε είναι ακροατής, η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή. Έτσι, θα τα πούμε εκεί, 10 Ιουνίου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μεγάλες προσφορές και χαμηλές τιμές. Στα αστέρια και πετάω. Εδώ είμαστε, έχω χαρά και πάω. Θες λίγο Κωστή? Θες, μου είπαν λέει για την ιστορία με τον φαρμακοποιό στην Πάτρα. Έχουν έρθει διάφορα μηνύματα, δεν την ακούσα την ιστορία. Τη λέω εντάχει, έρχομαι τώρα στις γραμμές. Ο φίλος μας ο Νίκος Παπαδόπουλος που έχει φαρμακείο στην Πάτρα, έξω από την Πάτρα, στο Ρίο, και έχει τα ηχεία και παίζουν ζουμουσού, παίζουν αθλητήριο κάθε μέρα και τον αγαπάμε ιδιαίτερα γι' αυτό. Λοιπόν, έχει τα ηχεία, είναι πίσω στην αποθήκη, φωνάζω εγώ, δεν πέφτει με τίποτα, δεν πέφτει με τίποτα. Έχει μπει ένας παππούς μέσα που ακούει για κάμποση ώρα την εκπομπή. Βγαίνει ο Νίκος από την αποθήκη, πάει μπροστά στη ρεσεψιό να πούμε, στον πάγκο, και του λέει ο παππούς, Νικόλα, θέλω αυτό που πίνει αυτός. Θέλω το ίδιο, που δεν του πέφτει με τίποτα. Άσε παππού, λέει, αυτός είναι 45 χρονών, λέει, δεν είναι... Πήγαινε πιο στο χαμομήλι σου, πήγαινε στο καφενείο, λέει, και πήγαινε το βράδυ μετά, δες τις ειδήσεις και πέσε για ύπνο, λέει, με τη γιαγιά. Όχι, λέει, θέλω αυτό. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεν μας πέφτει με τίποτα γιατί το φάρμακο λέγεται Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Μια παράκληση. Αν είναι εφικτό, μπορώ να σας ζητάω πράγματα. Δεν ζητάω από τους ακροατές μου, από τα ζουμουσάκια μου, δεν ζητάω. Η παράκληση είναι η εξής. Γλεντοκοπήστε με όλο αυτό που βλέπετε γύρω σας. Μη σας στεναχωρεί, μη σας οργίζει. Η αντίδρασή τους προδίδει με τον πιο εξόφθαλμο, με τον πιο ξεκάθαρο και απροκάλυπτο τρόπο ότι διατελούν εν πλήρη συγχύση. Είναι σε ένα πανικό, είναι σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Βλέπουν τον ΠΑΟΚ δυνατό. Θέλω να σας πω ότι οι φυγές του Βαρέλα και του Σάκοφ περισσότερο τους έχουν τρομάξει παρά τους έχουν ικανοποιήσει. Μην τρέτω το παραμύθι, γιατί είδα πολλούς πρόθυμους. Καλά λέει, ο κορυφαίος στόπερ του πρωταθλήματος, ο κορυφαίος που είχε ποτέ ο ΠΑΟΚ, τα είπαν αφού έφυγε ο Βαρέλα, έτσι. Πριν δεν λέγαμε τέτοια πραγματάκια. Αποθεώναμε τον Μπάρκα, τον Μάνδαλο, τον Φουρτούνη, έτσι, τον Βούκοβιτς, αυτούς αποθεώναμε. Στα άρθρα. Τώρα που έφυγε ο Βαρέλα, ξαφνικά τι τεράστιος ο Βαρέλα και αυτά. Έχω ρε Κρέσπο. Και όποιος και να κάτσει δίπλα του, δεν φοβάμαι τίποτα. Έχω προπονητάρα που βγάλατε όλη τη χολή σας επάνω του. Όλο το ρατσιστικό σας αποθυμένο. Γιατί δεν στρογγύλεψε ποτέ τις κουβέντες του, γιατί δεν σας έχει ανάγκη, γιατί είναι και οικονομικά δυνατός και του δίνεται ευτυχώς αυτή η δυνατότητα να λέει αυτό που πιστεύει. Δεν θέλει ποτέ να δουλέψει σε εσάς για την πάρτη σας, γιατί είναι καθαρός, γιατί είναι μάγκας και γιατί πλέον είναι και αυτός ΠΑΟΚ. Αποτελεί τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του συλλόγου ever, με δύο συνεχόμενα double. Θα σας το λέμε μέχρι να φυτρώσουν τα ραδίκια ανάποδα. Μέχρι να βγει ο ήλιος και να είναι ο ήλιος να είναι μοβ. Μέχρι τότε θα σας το λέμε. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Ξαναλέω τελευταία φορά για να μην σας ζαλίζω το παχύεντερο ότι κληρώνουμε σήμερα 5 υπέροχα τισέρτ Club Λαχαναγοράς. Με το Λευκό Πύργο πίσω και το Δικέφαλο Αετό, με τα δύο τρόπαια, W19, υπέροχα μπλουζάκια, υπέροχα τισέρτ. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας, ναι. Μήπως γνωρίζετε τι καλό μας κάνανε ο Σάχοφ και ο Βαρέλα? Τι, ότι βγήκαμε λίγο από την αδράνεια.
Ότι κινήθηκε λίγο το σύμπαν. Μας κάνανε, restart στην Κρίνια. Α, εντάξει, okay. Υπήρχε κόσμος που υπέφερε, όντως. Έφυγαν και επιτέλους μας έφυγε αυτή η ηρεμία. Όλα καλά, όλα εντάξει. Βγήκαμε επιτέλους να γκρινιάξουμε, να πούμε τα δικά μας. Να πω κάτι, Μανώλη. Εγώ δεν είδα κανέναν διχασμό ή κανένα τέτοιο θέμα. Ούτε για τον Βαρέλα, ούτε για τον Σάκοφ. Υπάρχουν φωνές, αυτοί που είναι γκρινιάζοντες, οκ, εντάξει. Και τους λέω και το εξής αυτούς που γκρινιάζουν. Περιμέντε να δούμε. Ένα, τον Ίγκασον ή αυτόν που θα φέρουν. Περιμένετε να δούμε αυτόν που θα φέρουν στη θέση του Σάκου. Να και σου πω μετά κάτι, Κωστή. Να συζητήσουμε. Εσύ τι νόμιζες, ότι θα έχεις ένα καλοκαίρι που θα κάθεσαι αραχτός και θα έχεις μόνο μεταγραφές? Δεν υπάρχει αυτό στον πάγκο. Γκρίνια θα υπάρχει πάντα. Ας έρθουν όμως αυτοί. Φεύγουν δύο πολύ καλοί παίχτες. Ο καθένας με τον τρόπο του. Ο Βαρέλα ακόμα καλύτερος. Βοήθησε πάρα πολύ. Ο Σάχοφ όταν έμπαινε ήταν πάντα εκεί. Ήταν μεταγραφή δευτέρου εξαμήνου από όταν ήρθε. Τέλος πάντων, θα δεις ότι θα έρθουν πολύ καλύτεροι παίχτες. Αυτό είναι σίγουρο. Θέλουμε πολύ πιο γρήγορη ομάδα. Κάποια στιγμή, ναι, ήμασταν προβλέψιμοι. Δηλαδή, ξέραν ποιον θα κλείσουν, ξέρουν πώς να διαχειριστούν τον ΠΑΟΚ. Θέλει κάποια αλλαγή και ευτυχώς θα γίνει πολύ γρήγορα. Ήδη, να πω κάτι, πιστεύω. Δεν θα λέγαμε, καλά, με το Σάκο θα πάμε στο Champions League. Ε, δεν θα λέγαμε αυτό. Θα το λέγαμε, Κωστή. Άρα τώρα που έφυγε, περιμένετε να δείτε ρε παιδιά λίγο. Θα δεις ότι μέχρι μέσα Ιουνίου, εγώ πιστεύω, θα έχουν κλείσει οι παίχτες. Αυτό πιστεύω γιατί... Δεν γίνεται και αλλιώς, περιμένω να τους έχεις προετοιμασία για να είσαι πανέτοιμο. Φορταράκι για όλους. Αφήστε λίγο τον Ίγκασο να αναπνεύσει. Εγώ περιμένω ακριβώς. Εγώ περιμένω από αυτόν πράγματα. Αφήστε τον. Και από αυτούς που θα έρθουν. Και από αυτούς που θα έρθουν, the balance. The balance και μόνο the balance. Huge quality. You have huge quality, Μανώλης. Κωστή, βάλουμε συμπλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Φιλιά, bye. Πάμε παρακάτω. Μανώλης, 600 νομίζω ή 500. Μανώλης, εντάξει. Okay. Καλημέρα σας, νέοι. Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Αυτό που είπε ο Τσουκνίδης, Ράκης. Αυτό που είπε ο Τσουκνίδης, ναι. Γράψτε κάπου. Ναι. Για τους καλύτερους που έρχονται. Αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, πριν μιλούσα 10 λεπτά με έναν Ολυμπιακάκια. Ναι. Πελάτη μου. Είναι πολύ σημαντικό, που μπορεί και μιλάει 10 λεπτά. Άκου λίγο, το ένα λεπτό ήταν για την παραγγελία που ήθελε, να ξέρεις. Και τα 9 για την μπάλα. Για τον ΠΑΟΚ. Εγώ λέει σας φοβάμαι. Από τη στιγμή που φεύγουν αυτοί, χειροτερεύει η κατάστασή μας, λέει σε εμάς. Άκου τώρα, για Ολυμπιακάκια μιλάμε τώρα. Ψαγμένος είναι. Οι ψαγμένοι ανησύχησαν. Ναι. Ειδικά με τη φυγή Σάκοφ. Σου λέει, αυτοί πάνε γυάλα. Όταν ο τριτοτέταρτος ζητάει 1 εκατομμύριο, εσείς ο πρώτος που θα φέρετε εκεί στη θέση του Σάκοφ, πόσα θα ζητήσει, πόσα πρέπει να πάρει. Καταλαβαίνεις ότι ανησυχία τραβάνε όλοι αυτοί από κάτω και τζανιτάκηδες από εδώ πέρα. Μυρίζει ο φόβος του, Σάκη. Το καταλαβαίνεις στις κουβέντες τους, στις δηλώσεις τους. Τώρα πασάρουν ο Βαλμπουενά 34 στα 35. Ευτυχώς, τον παρουσιάζουν σαν τον Ιμπραήμοβιτς στα 27 του. Ευτυχώς, άκου τώρα, να σε πω τι είπα και εγώ, έτσι. Ναι. Στο φίλο μου το Ολυμπιακάκια. Ευτυχώς τον πήρατε εσείς, γιατί κάναμε καμιά βλακεία και τον παίρναμε εμείς τι θα γινόταν. Ευτυχώς τον πήρατε, κάνω το σταυρό μου. Λοιπόν, δεν μου λες, άκουσες τη συνέντευξη του Προέδρου του Γάβρου, έτσι. Βεβαίως. Είπε, στενοχωριέμαι με έναν χοντρό. Βάλαμε τον Ντρούλι, του είπαμε ότι δεν είναι ντροπή να είναι χοντρός. Εγώ παρατήρησα κάτι άλλο. Εγώ παρατήρησα κάτι άλλο, Κωστή. Τι, ότι αδυνάτησε? Όχι, όχι. Έχασα λέει 2 κιλά. Ψάξε κάπου πάνω σου, θα τα βρεις. Καταρχήν είχε και κάμερα. Το είδες? Είχε και κάμερα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Τον είδες? Βεβαίως. Όση ώρα μιλούσε, για ένα δευτερόλεπτο σταμάτησε να κουνιέται? Όχι, φίλε. Είναι πολύ νευρικός. Είναι πολύ αμήχανος. Γιατί άραγε? Δεν μπορεί να σταυρώσει λέξη. Γιατί άραγε είναι ανήσυχος και δεν μπορεί να σταματήσει? Εγώ άλλο έχω να ρωτήσω. Μήπως έχει τύψεις, Κωστή? Ως τι δίνει συνέχεια συνεντεύξεις τώρα? Απλά ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος για τον Πειραιά?
Και τέτοιες εκπομπές, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Τράγκα, κύριε Σρόιτερ, τόσο χώρο και χρόνο στο Μαρινάκι, τι έγινε, παιδιά? Σε ποιον θα πήγαινε να δώσει συνέντευξη, σε ένα ρε Κωστή? Σε αυτόν ένα μηδέν θα σου πω εγώ! Και τελειώνω εδώ πέρα. Ναι. Ο Μελισσανίδης ταΐζει κάτι δημοσιογράφους από εκεί κάτω. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ταΐζει, ένα τραπέζι ρε Κωστή. Τραπέζι εννοείς. Α, βεβαίως, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Τι είπα, κάτι κακό? Όχι, θα το δεχτώ, ακριβώς όπως το λες. Ο άλλος το παιδί με τα γέλα, τι δουλειά έχει εκεί πέρα να τον ταΐσει? Πεινούσε κι αυτός μάλλον, ξέρω εγώ. Τον από εδώ. Το παιδί για πέστε με μου τα γυαλιά. Άντε για Κωστάκη μου, άντε για. Παραγγελιά. Καλημέρα σας. Ναι. Το παιδί με τα γυαλιά έδωσε παραγγελιά, φίλε. Κομμάτι, βρέστο. Βρέστο, αδερφέ μου. Ε. Ναι. Στράτο, ξέρω ότι είναι Στράτο. Το ξέρω, ναι. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Ελάτε στην παρέα μας. Σας ακούμε με προσοχή και προσήλωση. Ναι. Ναι. Γεια σας. Έλα, μ' ακούς? Έλα, γιγαντά. Καλώ το Δημητράκι! Λέω και εγώ μπάσκετ, δεν ακούμε. Όχι, φίλε, λοιπόν, δυνατά και καθαρά, Δημητρή. Καθαρά και δυνατά, σ' ακούω. Έλα τα μπλούχε, έλα τα μπλούχε μου. Άριστα, φίλε. Όχι, δεν μας πέφτει με τίποτα. Περπατάμε και κορνάρουμε ενώ έχουμε τα δύο χέρια στο τιμόνι. Η κόρνα μπιπ. Καταλαβαίνεις γιατί. Για πες. Σε ακούμε. Έπεσε. Δημήτρη! Δημήτρη! Έπεσε. Ναι, πάμε. Επόμενος. Καλημέρα σας. Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Όλοι σε έβαλα τάκλιν το προηγούμενο για να βγω. Φίλε, τρομερό μαρκάρισμα έκανες. Φίλε. Με τις κάρες στη γάμπα. Έτσι. Δηλαδή τον έκανα τάκλιν γιατί λέω αμάν με πήγε στη σειρά. Εγώ, Κωστή, δεν στεναχωριέμαι καθόλου για το στάχο. Ναι. Καθόλου. Πρώτον, έφτιανε φέση ξέλου. Δεύτερη, έπαιζε σαν αλλαγή, δεν ήταν ποτέ βασικό στον ΠΑΟ και ήθελε και 800 χιλιάρικα, μην τρελάχουμε τώρα. Και να σου πω και κάτι, μπορούμε να πάρουμε πιο νέο άνθρωπο που να είναι μηχανάκι. Αυτός ήταν αργός. Σωστό. Ήταν σημαντικός, ήταν κωδικός παίκτης. Αυτό θέλω να τα λέμε όλα. Όποτε χρειάστηκε η ωραία λέξη που είναι παλιακή η έκφραση, ήταν μια χρυσή εφεδρεία. Έχει 80 η έκφραση αυτή, αλλά αυτό ισχύει. Όποτε του ζητήθηκε. Έμενε κάρφωνε κολλάκι. Πρόσεξε. Ειδικά όταν τραυματίστηκε ο Βέρμπλουμ, όταν τραυματίστηκε ο Μαουρίσιο, όταν είχαμε πρόβλημα στον άξονα. Όποτε εκλήθη, ήταν εκεί, φίλε. Και προς τιμήν του και τον ευχαριστούμε. Και έβαλε και γκολ και πάλεψε και βεβαίως. Έτσι. Ένας πολύ ωραίος τύπος. Στην ευχή του Θεού. Δεν δημιουργούσε αυτό. Έτσι ήταν καλό, παιδί. Όμως θέλω ανώτερα πράγματα στους ομίλους. Ξεκάθαρα. Να σου πω κάτι, Κωστή μου, εγώ θέλω νέος. Ναι, θέλω νέος, μηχανάκια θέλω. Εντάξει, μεγάλος δεν ήταν ο Σάκοφ. Δεν είναι έτσι. Ο Σάκοφ 28 ήταν. Δεν, ο λόγος θεωρώ που πάμε σε αλλαγή δεν είναι η ηλικία του. Είναι περισσότερο τα χαρακτηριστικά του στο παιχνίδι. Αν δεν έχεις ταχύτητα στο τσουλού, σέβαγε το μαύρο φίλο. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς. Εγώ σου λέω τώρα, η Λανούς ζητάει το ρέι, σωστά. Ναι. Η Λανούς έχει ένα αμυντικό χαφ 20 χρονών με 5 γκολ στην Αργεντινή. Ναι. Δηλαδή, τι είπα τον, δώσε κάτι κάμερα, πάμε και παίρνει ένα Αργεντίνο που ξέρει και πάλι. Μ' αρέσει το σκεπτικό σου. Γιατί να μην εκμεταλλευτούμε τώρα που αφού το θέλουμε, πάρε ένα λεπτό και είναι σοβαρέ. Δεν θα έχουν ένα καλό αμυντικό χαφ, μην τρελαθούμε. Ειδικά στη θέση αυτή που λες, είναι μανούλες μοναχές η Αργεντινή. Υπάρχει 20χρονο στην Λανούς. Ντεμοντέ, κάπως έτσι λέγεται, που έχει βάλει 5 γκολ φέτος. Πώς λέει, Ντεμοντέ. Ντεμοντέ, δεν ξέρω πώς το λέει, κάπως έτσι. Ψάξε με τη Λανούς, θα πάρεις φλάκα. Γιατί τον αφήνει Λανούς, είναι Ντεμοντέ ρε παιδί μου, θέλουμε ένα μοντέρνο. Δεν τον αφήνει, τον έχει, εγώ λέω να το προτείνουμε από το αλλαγή. Αυτοί δεν έχουν τερματοφύλακα, 35 είναι στην όλη. Εντάξει. Πατάμε εκεί και το παίρνουμε. Ξέρουν αυτοί, υπάρχουν οι άνθρωποι, όπως εγώ στη δουλειά μου. Έτσι, δεν δέχομαι από κάποιον που δεν είναι της δουλειάς να μου κάνει παρατήρηση και να μου πει πώς θα πράξω τη δουλειά μου. Έτσι και εγώ πάω μέχρι μία γραμμή συμβουλευτικά την άποψή μου, αλλά πώς θα κάνει τη δουλειά του ο Μπράνκο, ο Λουτσέσκου και οι υπόλοιποι. Δεν είμαι παιδιά, είναι η δουλειά τους αυτοί, ξέρουν αυτοί. Δεν αντιλέγω, απλά σου λέω εγώ ότι δεν θέλω να κάνουμε
και να παρακαλάω τον Τσάχο που είναι μια ταχύτητα πιο κάτω από κάποιους που τρέχουν στο Champions League γρήγορα. Εννοείται. Δεν το συζητώ. Το ΠΑΟΚ υπάρχει, υπήρχε, θα υπάρχει, θα υπάρχει. Έτσι. Τελείωσε. Έτσι ακριβώς. Τους ευχαριστούμε. Βάλε με συγκλήρωση. Πες μου λίγο. Χαράλαμπος 908. Έγινε Χαραλάμπη. Σε χαιρετώ. Να είσαι γερός. Πάμε παρακάτω. Τελευταία γραμμή για σήμερα, γιατί πρέπει να κλείσουμε να κάνουμε και τις κληρώσεις. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Good. Τι γίνεται, Κωνσταντίνε. Δόξα τω Θεώ. Είσαι ο. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Δεν μας πέφτει, εννοείται. Φίλε, αυτό έχει γίνει, είναι σλόγκαν. Το λέμε επειδή ακούνε και παιδιά ότι εννοούμε την διάθεση, το κέφι μας, την ψυχολογία μας, την αγάπη μας για την ομάδα, την ενέργειά μας, την αισιοδοξία μας. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε όμως. Έτσι, το βασικό. Μας ακούνε που γι' αυτό το λέμε ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Και στους παππούδες το λέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά, το Σάχοφ με τον Βαρέλα. Βεβαίως. Έχουν προσφέρει πάρα πολλά κι αυτά. Στην ευχή της Παναγίας, το μοναστήρι δεν κλείνει με τίποτα. Εγώ πουλάκι ακούω, δεν ξέρω αν και αυτά δεν πέφτουν με τίποτα. Όχι, είσαι στη φύση. Είμαι ο Λιτό, από ο Γιώργος. Αγόρι μου, ακούω τη φύση έξω, φίλε, ακούω τα πουλάκια έξω που κελαϊδούν. Ναι, ναι. Και δεν πέφτουν και αυτά με τίποτα. Έχεις δει πουλί να πέφτει. Όχι, από το δέντρο. Δεν πέφτει, φίλε. Κάνει έτσι, χάπ και πετάει. Ο Αετός, φίλε, είναι έτοιμος. Έτσι ακριβώς, δεν πέφτει με τίποτα. Όλα καλά, Κωνσταντίνε, χάρηκα που σου άκουσα. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Σε φιλώ, σε φιλώ. Γεια σου. Να σε βάλω, πες μου λίγο πάλι όνομα. Ο Γιώργος. Έγινε. Γεια σου. 874. 874, αυτό ήθελα. Έγινε. Σε χαιρετώ. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Θυμηθείτε τα τρία σλόγγαν της εκπομπής. Ένα. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Δύο. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Τρία. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Δεν φαντάζεστε. Και βέβαια, πάντοτε, εφεδρία, πάντοτε έτοιμο, επειδή τώρα δεν έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, το τέταρτο και μόνιμο σλόγγαν Παύλα Γούρη της εκπομπής. Ρε μάλα, το νου σας ρε μάλα. Κάποια πράγματα. Καλά, κάποια πράγματα. Έτσι. Μαέστρο, 1 με 67. Δώσε 5, μπαμ μπαμ να δώσω τα μπλουζάκια. 2, ναι, ναι. 6, 17, ναι, και 30. Ωραία, τέλεια. Βάλε να παίξει τώρα, φίλε, για να μην μιλάμε πάνω στο κομμάτι. Παιδί με τα γιόνια. Ο Αχιλλέας 643. Παίρνεις τηλέφωνο γιατί είσαι αυτούς, από αυτούς που... Α, όχι, σε έχω εδώ, περίμενε, σε έχω εδώ. Δεν έχεις. Όχι, παίρνεις τηλέφωνο για να πεις μέγεθος. Νόμιζα είσαι από αυτούς που έχουν στείλει και μέγεθος. Όχι. Ο Αχιλλέας 643. Φανέλα σου βούλαχα να αγοράς. Καλημέρα, Κωστή του Μουτσού. Αν και όχι, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τα παιδιά από τη λαχαναγορά μου δώσανε φανέλες. Έχω δηλαδή 5 διαφορετικά μεγέθη. Είναι όποιος προλάβει τώρα και ό,τι έρθει. Έτσι, το κάναμε ανάποδα. Τις έχω τις φανέλες. Έρχεστε. Έχω και extra large, έχω και large. Έτσι. Ένας είναι αυτός. Πάμε. Επόμενος. Ο Μανώλης σε 500. Εσύ είσαι από τα τηλέφωνα. Ο δεύτερος. Ο τρίτος. Κωστή, βάλαμε στην κλήρωση για τη φανέλα. Βαγγέλη σε 760. Τρεις. Αχιλλέας, Μανώλης, Βαγγέλη σε 760. Έρχεστε, τις έχουμε εδώ τις φανέλες. Τέταρτος. Η Σοφία. Η Σοφία σε 755. Λοιπόν, Χαραλαμπίδου, Σοφία Χαραλαμπίδου, βάλε με και τον άντρα μου. Να σε βάλω, βεβαίως, κέρδισες τη φανέλα. Έλα εσύ, ο άντρας σου, να πάρει τη φανέλα από εδώ. Και άλλη μία. Λοιπόν, ο Χρήστος σε 772. Καλημέρα σου, μουσάκια, ευχαριστούμε για την παρέα. Βάλε με και τις φανέλες, χωρίς επίθετο είσαι. Τα άκουσες, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, λαδόκολλα από το κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Εκπληκτικές γεύσεις απέναντι το μασού της Ελευθέρια. 705-750. Πεντανόστιμα πιάτα σε ένα πλήρως ανακαινισμένο χώρο. Γλύφετε τα δαχτυλάκια σας.
Φυσικά Climart 917-646, κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV. Αυτός γνωρίζει όσο κανένας άλλος, και ο ΣΕΣ Κωνσταντίνος, Climart με Daikin κλιματιστικά και ό,τι θέλετε. Και βέβαια φοροπρόβλεψη 2250-02 Βενιζέλου 50 έναντι Παλαιού Δημαρχείου, και στο φοροπρόβλεψη.gr μπαίνετε. Εκεί ενημερώνεστε για τα πάντα. Λύνονται τις απορίες σας για το πλησιολόγιο, για το ποθενέσχες, για τα χρέη σας, για τα δάνειά σας, για όλα τα θέματα που έχετε, για να σας προστατέψει τις ωραίες καταστάσεις που προκύπτουν από την εφορία. Κάτσε να δω λίγο τι μήνυμα ήρθε. Βεβαίως τη Δευτέρα. Βεβαίως τη Δευτέρα, Τάσο, θα μιλήσουμε για το παιδί, εννοείται, εννοείται. Αυτά, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. 10 Ιουνίου είμαστε στον Όμιλο, γύρω στις 9, 9 και κάτι, για να ανταμώσουμε για τα 20 χρόνια της εκπομπής. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, σας ευχαριστούμε για όλα. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε διαδικασίες. Ξέρετε εσείς, ξέρετε. Αυτά, φιλιά πολλά.